Καλησπέρα σας. Καταρχήν ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου που βρίσκομαι εδώ για να παρουσιάσω τον κώδικα δεοντολογίας των ψηφιακών μέσων ενημέρωσης. Αυτή η παρουσίαση, αυτός ο κώδικας, πραγματοποιείται σε μια περίοδο που τα μέσα μαζικής ενημέρωσης βιώνουμε μια κρίση εμπιστοσύνης, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο. Συγκεκριμένα για τη χώρα μας, σύμφωνα με το Digital News Report του Reuters, το έλλειμμα εμπιστοσύνης παρουσιάζεται γύρω στο 80%. Μαζί με αυτό το έλλειμμα εμπιστοσύνης, βλέπουμε να μειώνεται και ο αρχικός ενθουσιασμός και η αισιοδοξία για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για την κοινωνική δημοσιογραφία από τα κάτω, η οποία έχει δώσει, αυτή η αισιοδοξία έχει δώσει τη θέση της σε έναν έντονο προβληματισμό. Και αν παρακολουθήσει κανείς τις συζητήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο για τα ΜΜΕ, θα καταλάβει ότι είναι ενδεικτικές και αντικατοπτρίζουν ξεκάθαρα αυτή την κρίση εμπιστοσύνης στην οποία αναφέρω. Δηλαδή, ακούμε πρόσφατα για το Facebook, πρέπει να λογοκρίνει τις ψευδείς ειδήσεις, πρέπει να λογοκρίνει τους παραγωγούς ειδήσεων. Πολύ μεγάλη κουβέντα γίνεται στη μετά-Τραμπ εποχή για το post-truth politics. Τελικά, τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα. Μήπως οι υποσχέσεις για τα ψηφιακά μέσα, για τη διαφάνεια και τον πλουραλισμό ήταν υπερβολικά αισιόδοξες. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση αξιοπιστίας. Σε έναν κόσμο που καθοδηγείται και προσδιορίζεται από τη δύναμη των δεδομένων και της τεχνολογίας, ποιος τελικά μπορεί να ελέγξει τα μίντια. Η απάντηση είναι κανείς. Κανείς δεν μπορεί και κανείς δεν πρέπει. Και ερχόμαστε εδώ να αναζητήσουμε μια λύση. Αν οι δημοσιογράφοι και οι εκδότες θεωρούν την ελευθερία του τύπου ως προνόμιό τους και βλέπουν την ενημέρωση του πολίτη ως αποκλειστικά δικιά τους υποχρέωση, τότε καθίστανται εκείνοι οι πλέον αρμόδιοι για τη θέσπιση κανόνων δεοντολογίας και αυτορύθμιση του τοπίου. Η αυτορύθμιση είναι η μοναδική έννοια που είναι συμβατή με την ίδια την φύση των ψηφιακών μέσων. Και ο κώδικας δεοντολογίας των ελληνικών ψηφιακών μέσων είναι ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Θα αναφερθούν συγκεκριμένα στον κώδικα οι ομιλητές μας και σε αυτή την προσπάθεια αυτορύθμισης. Πριν τους καλέσω στο βήμα, θα ήθελα από τη σειρά μου να ευχαριστήσω τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Λευτέρη Κρέτσο, για την υποστήριξη της προσπάθειας αυτής και τη φιλοξενία φυσικά. Θα ήθελα να συγχαρώ το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επικοινωνίας, το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά, το Κέντρο Διεθνούς Δημοσιογραφίας του Πανεπιστήμιου Donau Krems της Αυστρίας, γιατί το αποτέλεσμα είναι πραγματικά άρτιο. Τέλος, και πριν καλέσω στο βήμα για ένα σύντομο χαιρετισμό, θα ήθελα να συγχαρώ επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εκδοτών Διαδικτύου και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο της Ένωσης, τον κύριο Δημήτρη Μάρη, για την πρωτοβουλία. Γιατί αυτή η πρωτοβουλία αποδεικνύει έμπρακτα πως η ΕΝΕΔ έχει συνείδηση της ευθύνης που φέρει έναντι στο κοινό και συνείδηση της υποχρέωσης
που έχει για τη διαφύλαξη του κύρους του τύπου και για την υπεράσπιση της ελευθερίας του. Με αυτά τα σύντομα σχόλια θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Δημήτρη Μάρη στο βήμα, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ένωσης Εκδοτών Διαδικτύου, να μας πει και αυτός μερικά για το πώς προέκυψε αυτός ο κώδικας διοντολογίας. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Σήμερα η Ένωση Εκδοτών Διαδικτύου παρουσιάζει ένα καταστατικό σύνταξης με κοινούς κανόνες για τα μέλη της. Πρόκειται για ένα σχέδιο αυτορύθμισης που περιλαμβάνει εκδοτικές και δημοσιογραφικές βέλτιστες πρακτικές για τα ελληνικά ψηφιακά μέσα ενημέρωσης. Πρόκειται για ένα έργο που απέτησε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα για τη σύλληψη και τη σύνταξή του, σε μια πραγματικά εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, μια περίοδο αλλαγών και προσαρμογών σε μια νέα πραγματικότητα. Ο κώδικας διοντολογίας αποτελεί ένα πλαίσιο αυτοδέσμευσης για την ποιότητα της ενημέρωσης των ψηφιακών μέσων των μελών της ΕΝΕΔ, που ολοκληρώνει την πρώτη φάση ενός στρατηγικού σχεδιασμού για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος διασφάλισης ποιότητας των μέσων μας. Ένα ISO της ΕΝΕΔ, μιλώντας μεταφορικά. Η Ένωσή μας πρωτοπορεί και στοχεύει σε ένα σύστημα διασφάλισης ποιότητας, αναδεικνύοντας την ποιότητα ως καθοριστική έννοια για την υλοποίηση της αποστολής των μέσων ενημέρωσης. Το πλαίσιο έχει συνταχθεί με τρόπο που να διευκολύνει τον κάθε ενδιαφερόμενο μελετητή να εντοπίζει τις οδηγίες και να συγκρίνει την ποιότητα της δημοσιογραφίας του κάθε μέσου. Πρόκειται για ένα ζωντανό πλαίσιο, το οποίο θα ανανεώνεται διαρκώς, ενσωματώνοντας έγκαιρα τις διεθνές τάσεις και ορθές πρακτικές. Σκοπός είναι να γνωρίζει ο χρήστης, αναγνώστης, τις κοινές μας δεσμεύσεις και το πώς υπηρετούμε το δημόσιο συμφέρον, θέτοντας αυτοδεσμευτικούς άξονες που ενισχύουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των μέσων, διακηρύσουν τη σημασία της διοντολογίας και αξιώνουν την εμπιστοσύνη που χάθηκε στη διαδρομή της μετάβασης από τα λεγόμενα παραδοσιακά στα ψηφιακά μέσα. Σήμερα, η λογοκλοπή και οι ψευδείς ειδήσεις και πληροφορίες κατακλείζουν το ψηφιακό οικοσύστημα. Η ραγδαία εξάπλωση των κοινωνικών δικτύων, όπως προαναφέρθηκε, αποτελεί το βασικό παράγοντα και καταλύτη αυτής της νέας προβληματικής πραγματικότητας. Ζούμε στην εποχή της απόλυτης πρόσβασης στην πληροφορία και την είδηση. Συνεπώς, η πρόκληση είναι μεγάλη και αφορά στον κοινωνικό ρόλο των επικοινωνητών και την υποχρέωσή τους να λειτουργούν με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. Η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε με τη συνεργασία του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά και του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκής Επικοινωνίας και ευελπιστούμε ότι σύντομα με τη συνεργασία της TUV Nord θα ολοκληρωθεί με την πρωτοτυποποίηση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας. Κυρίες και κύριοι, η πολιτεία έχει καθήκον και υποχρέωση να ενισχύει την πολυφωνία, την ελευθεροτυπία και την ελευθερία της έκφρασης. Πρωτίστως, να ενισχύει κάθε προσπάθεια που κατατείνει στην αυτορύθμιση των μερών του οικοσυστήματος και να υιοθετεί τα πλαίσια αυτά στις πολιτικές ρύθμισης που οφείλει να θεσπίζει, όπως η περίπτωση του Μητρώου. Ελπίζουμε να τη βρούμε συμπαραστάτη μας, όπως και το σύνολο του πολιτικού κόσμου, στην απαιτητική αλλά απολύτως αναγκαία πρωτοβουλία μας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μάρη. Ιδιαίτερα αισιόδοξο ότι αυτό αποτελεί το πρώτο βήμα για την αποκατάσταση της χαμένης εμπιστοσύνης. Θα ήθελα τώρα να καλέσω στο βήμα τον κύριο Λευτέρη Κρέτσο, ο οποίος είναι ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Κύριε Κρέτσο, λόγω σε εσάς. Θα τα πω από εδώ γιατί να ακολουθήσει το πρωτόκολλο. Να ευχαριστήσω και εγώ και τον κύριο Μάρη και την ΕΝΕΔ και τους συντάκτες του κώδικα διοντολογίας για τα ψηφιακά μέσα. Ήταν κάτι το οποίο
Το χρειαζόμαστε. Συμφωνούμε απολύτως με αυτή τη λογική της αυτορύθμισης, η οποία βέβαια μέχρι να γίνει πράξη απαιτούνται πολλά βήματα να γίνουν. Και ένα από αυτά έχει να κάνει βέβαια και με την εκπαίδευση στα πεδία της ψηφιακής δημοσιογραφίας και τις δυνατότητες που αναδεικνύει και η τεχνολογία. Το καλό με τη σημερινή ημέρα είναι ότι είναι μια ευκαιρία για να κάνουμε μια συζήτηση για ένα θέμα που δεν αφορά βέβαια τους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς, αλλά ένα θέμα το οποίο αφορά το σύνολο της κοινωνίας και ιδιαίτερα της ελληνικής κοινωνίας, μιας και είναι αλήθεια σύμφωνα και με τις μετρήσεις και με τη μελέτη που αναφέρατε, το μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων ηλικίας κάτω του 44 κυρίως ετών ενημερώνεται από το διαδίκτυο και από τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Το διαδίκτυο έχει αυτή την ικανότητα να υπάρχει μια διασπορά της είδησης σε πολύ μεγάλη ταχύτητα, να διαμορφώνει θύλακες κριτικής σκέψης, αλλά επίσης και να αναπαράγει ειδήσεις και περιεχόμενο, το οποίο ούτε ακριβές είναι, αλλά αντίθετα μπορεί να συμβάλλει και στη διασπορά και της ρητορικής της βίας, του μίσους, της ομοφοβίας, της ξενοφοβίας και άλλων αρνητικών φαινομένων. Υπάρχουν όμως και θετικά ζητήματα πέρα από αυτά που παρατηρούμε καμιά φορά στον χώρο του διαδικτύου. Και είναι πραγματικά επαναστατικό το γεγονός ότι ο πολίτης πλέον έχει την ικανότητα πρόσβασης σε πληροφορία που δεν την είχε ποτέ στο παρελθόν σε τέτοιο βαθμό, σε real time που λέμε, με δυνατότητες διαδραστικότητας. Δηλαδή είναι μια ευκαιρία να ενδυναμωθεί η φωνή, η άποψη και η κριτική σκέψη μέσω του διαδικτύου και αυτό μεγαλώνει. Η λογική επίσης των ανοιχτών δεδομένων έρχεται να βάλει και να θέσει θεμέλια για άλλου είδους διαφανείς διαδικασίες και διάχυσης πληροφορίας και ανάληψης ευθυνών. Και βέβαια υπάρχουν πολλές άλλες δυνατότητες συνεργασίας των πολιτών, ακόμη και ενίσχυσης μέσω crowd sourcing τακτικών και εγχειρημάτων τα οποία μπορούν να βοηθήσουν συγκεκριμένα εγχειρήματα και επιχειρηματικά, αλλά και εγχειρήματα τα οποία βοηθούν τους πολίτες που το έχουν ανάγκη. Το πρόβλημα, όπως είπα πριν, είναι ότι καμιά φορά έχουμε αυτό το φαινόμενο του λεγόμενου echo chamber, δηλαδή μια τακτική όπου ουσιαστικά διαμορφώνουμε ένα ψηφιακό περιβάλλον από μη επαληθευμένες πληροφορίες και το πρόβλημα είναι ότι σε αυτό το ζήτημα, σε αυτές τις παραφωνίες, δεν υπάρχει και η τόλμη να καταλογιστούν οι ανάλογες ευθύνες. Προσπαθώ να μην είμαι αρνητικός, αλλά δυστυχώς δεν θα τα καταφέρω. Αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο, το τελευταίο χρονικό διάστημα, μπορεί να βρει κανείς περιεχόμενο που κάποιος προτρέπει τους συμπολίτες του να φυτέψουν μια σφαίρα στο κεφάλι κάποιος. Και δυστυχώς δεν υπάρχει μια παρέμβαση κάποιου εισαγγελέα. Και αυτό μεγαλώνει, διευρύνεται και γίνεται μια νέα κανονικότητα η οποία προφανώς βλάπτει την ελευθεροτυπία ή υπάρχουν φαινόμενα όπου ανθούν επιχειρήσεις με απολύτως ελαστικές εργασιακές σχέσεις, όπου οι εργαζόμενοι βρίσκονται εκτός πλαισίου κοινωνικής ρύθμισης και αθέμητου ανταγωνισμού και αυτό πλέον έχει γίνει μια κανονικότητα που δεν ενοχλείται πλέον κανένας. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα, χωρίς να θέλω να φανώ εριστικός, αλλά που και οι δημοσιογράφοι και η νέα γενιά των δημοσιογράφων που δραστηριοποιούνται ιδιαίτερα στον χώρο της ψηφιακής δημοσιογραφίας, πρέπει να πάρουν και αυτή την τύχη στα χέρια τους, να ζητήσουν πλέον κάποιους κανόνες δεοντολογίας, αντίστοιχους κανόνες με αυτούς που είχε βγάλει και η ΕΣΥΑ στο παρελθόν με τον κώδικα ηθικής επαγγελματικής και να εφαρμοστούν αυτοί οι κανόνες. Και πιστέψτε μου ότι σε αυτή την πρωτοβουλία το κράτος θα είναι
αρρωγός. Εμείς το θέλουμε αυτό. Δηλαδή, αυτό που θέλουμε είναι τα μέσα ενημέρωσης πραγματικά να προκαλούν τις εξουσίες και τις οικονομικές και τις πολιτικές, όποια εξουσία υπάρχει, να τις εκθέτουν, αλλά βάσει πραγματικών γεγονότων και γεγονότων που ουσιαστικά συμβάλλουν στην ύπαρξη ενός διαλόγου και δυναμών την κριτική σκέψη. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι εμείς πήραμε μια πρωτοβουλία τους προηγούμενους μήνες, η οποία έχει καθυστερήσει λόγω των υπερβολικού φόρτου, αν θέλετε, εργασίας και αυτής της, ίσως το λέω και αυτοκριτικά, υπερβολικής ενασχόλησης με το θέμα των τηλεοπτικών αδειών. Το Μητρό όμως, το online media, θα λειτουργήσει πολύ σύντομα. Βασίζεται σε αυτή τη λογική της καταστατικής αυτορύθμισης, δίνει κίνητρα σε όσες επιχειρήσεις του διαδικτύου έχουν γραφτεί και με πολύ ενδιαφέρον θέλουμε να διαβάσουμε και αυτόν τον κώδικα διοντολογίας και ελπίζουμε και άλλοι φορείς να στείλουν ανάλογες προτάσεις προκειμένου να διαμορφώσουμε και έναν κανονισμό λειτουργίας του Μητρώου. Αυτή την περίοδο είμαστε σε επαφή, επίσης θέλω να το ανακοινώσω αυτό, με τον ΟΣΔΕΛ, όπου είναι ένας αρμόδιος φορέας για τη διαχείριση συλλογικών δικαιωμάτων για έργα λόγου και μέσα από την οποία προσπαθούμε να υπογράψουμε και ένα μνημόνιο συνεργασίας για την παροχή χρήσης ενός ειδικού λογισμικού για τον εντοπισμό της λογοκλοπής. Δεν θέλω να πω περισσότερα, νομίζω καλύτερα να ακούσουμε από τους ειδικούς και τους καλεσμένους, εκλεκτούς καλεσμένους, να μας παρουσιάσουν και αυτό που... Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Γενικό Γραμματέα. Είναι σημαντικό το ότι στηρίζει αυτή την προσπάθεια που κάνει η Ένωση Εκδοτών. Θα περάσουμε τώρα, θα βγούμε λίγο εκτός προγράμματος, έχετε μπροστά στην ατζέντα, αλλά θα ήθελα να καλέσω να μας πει δύο κουβέντες ο κύριος Γιάννης Ιωαννίδης, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά, που υλοποίησε το έργο. Οπότε θα ήθελα να τον καλέσω στο βήμα για να πει και αυτός. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να πω δύο κουβέντες. Το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά είναι ένα από τα 10 ερευνητικά κέντρα της χώρας κάτω από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας, επιτέλους, και Θρησκευμάτων. Είναι... Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια ερώτηση. Πόσοι από εσάς ξέρετε το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά, μπορείτε να σηκώσετε τα χέρια σας? Εντυπωσιακό. Είμαστε από τα λιγότερα γνωστά ερευνητικά κέντρα. Αν ρώταγα Δημόκριτος, όλοι θα σηκώνατε τα χέρια σας. Είναι το κέντρο το οποίο έχει δύο αποκλειστικότητες στο οικοσύστημα της έρευνας στη χώρα. Είναι το μόνο το οποίο είναι αποκλειστικά στοχευμένο στις τεχνολογίες της πληροφορικής και της επικοινωνίας. Αυτοί που το έφτιαξαν είχαν τη σοφία να βάλουν τη λέξη επικοινωνία στον τίτλο του, όχι τηλεπικοινωνία, γενικότερα την επικοινωνία. Και δεύτερον, είναι το μόνο το οποίο έχει την όρο καινοτομία στον πλήρη τίτλο του. Αυτό μας κάνει να κοιτάζουμε όχι μόνο την πληροφορική και την τεχνολογία σκέτη, σε ένα κενό αέρος, αλλά πάντα στο DNA μας να υπάρχει η διεπιστημονικότητα. Και αυτό το έργο το οποίο βλέπετε εδώ, στο οποίο στα πλαίσια του Αθηνά υλοποιήθηκε, τον κύριο Βασιλόπουλο και τους συνεργάτες του υπό την αιγίδα της και που έχει υιοθετηθεί τώρα, το υιοθετείται ως ΕΝΕΔ, είναι ένα δείγμα αυτού του πράγματος, του ότι κάνουμε την τεχνολογία, αλλά πάντα σκεπτόμενοι τη χρήση της και βέβαια όχι απλά τη χρήση της, αλλά την ηθική χρήση της. Το πώς μπορεί αυτή η τεχνολογία να έρθει και να μπολιάσει, να βοηθήσει την όποια λειτουργία της κοινωνίας, είτε αυτό είναι επιστήμη, είτε μια άλλη κοινωνική δραστηριότητα. Ο κώδικας διοντολογίας είναι μια δραστηριότητα την οποία είναι, θα έλεγα, μιας φύσης διαφορετικής από αυτά που έχουμε κάνει μέχρι τώρα.
Έπεται όμως συνέχεια. Ήταν μια συναρπαστική προσπάθεια. Χύθηκε, θα έλεγα, αρκετό αίμα, δάκρυα και υδρότας για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα το οποίο παραδίδεται αυτή τη στιγμή σε εσάς. Και η τεχνολογία που μπορεί να είναι, ήταν το αντικείμενο και πώς βάζεις την δεοντολογία σε αυτήν, θα έρθει τώρα και είναι διαθέσιμη για να δούμε πώς εφαρμόζεται αυτός ο κώδικας δεοντολογίας, πώς επικαιροποιείται, πώς η αυτοδιαχείριση η οποία θα κάνουν τα μέλη της ΕΝΕΔ μπορεί να παρακολουθηθεί, να δώσει feedback, έτσι ώστε όλος ο χώρος να αποκτήσει μια καλύτερη πληροφόρηση. Αυτός ο κώδικας διοντολογίας, υπό μια έννοια, μπορεί να αποτελέσει μια βάση για ένα, υπό μια μορφή, αληθιόμετρου. Τι είναι αλήθεια και τι όχι. Πώς ορίζεται η αλήθεια, βέβαια, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα, δεν θα την συζητήσουμε εδώ. Πάντως, νιώθουμε περήφανοι και πάρα πολύ χαρούμενοι που αποτελέσαμε το όχημα μέσα από το οποίο μπορέσαμε να δημιουργήσουμε με τους συνεργάτες μας τον κώδικα αυτών τον οποίο έχετε στα χέρια σας. Σας εύχομαι καλή συνέχεια, καλή εφαρμογή του κώδικα και προσβλέπω σε περαιτέρω συνεργασίες. Γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Τόμ Λο. Ο Τόμ είναι μέλος του δικτύου για την ηθική δημοσιογραφία από το 2005 και έχει συμμετάσχει ενεργά στη σύνταξη της έρευνας για το πώς τα μέσα μαζικής επικοινωνίας καλύπτουν την προσφυγική κρίση. Παράλληλα, έχει εργαστεί ως δημοσιογράφος καλύπτοντας κυρίως την περιοχή του Σουδάν και της Ανατολικής Αφρικής για λογαριασμό του Al Jazeera, του Vice, ενώ σχολιαστής έχει εμφανιστεί αρκετές φορές στο BBC και σε άλλους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, ενώ για 4 χρόνια ήταν συντάκτης στη Sudan Tribune, η οποία είναι από τις μεγαλύτερες εφημερίδες της Ανατολικής Αφρικής και κυρίως στο Νότιο Σουδάν. Παράλληλα, και έχει σημασία να το πούμε αυτό, έχει εργαστεί και σαν ερευνητής για τη UNICEF και την SIHA, που είναι η οργάνωση για τα δικαιώματα των γυναικών της Ανατολικής Αφρικής, ενώ επίσης ήταν επικεφαλής επικοινωνίας του Child Rights International, ένας οργανισμός για τα δικαιώματα των παιδιών και κατά του παιδικού τράφικινγκ. Άρα νομίζω ότι έχει πολλά ενδιαφέροντα να μας πει και να μας δώσει και μια διεθνή οπτική πάνω στον κώδικα και στην ηθική δημοσιογραφία. Παρακαλώ, Τόμ, the floor is yours. First of all, I'd like to extend my thanks for inviting me today. It's a real pleasure to be here with you at the launch of this new code. First of all, just to, if you are one of those rare people in this modern age who's able to listen and tweet at the same time, then those are my details if you want to. I personally find it very difficult to listen and do it, but if you fancy it, those are our details on Twitter. So the Ethical Journalism Network, we were started 4 years ago by Aidan White, who for over 2 decades was the General Secretary of the International Federation of Journalists. Now when he stepped down from that role, media was going through a very tumultuous time in terms of adjusting to the to online and the financial pressures that we are all facing. And so he realized there was a real need to focus on ethics, standards, and the quality of content. And that was when he established the Ethical Journalism Network. Now, in this world of open information, there are three main pillars of the internet. There's the corporate level, there's the state and government level, there's the journalism and the media, and there's the citizen's voice. And the other three aspects are all currently, as you well know, putting pressure on journalism. The state can now communicate more directly with people. Corporations can do the same, but also there's the political influence, and there's the influence of advertising, which is able to be used
to build up or to destroy organizations, depending on whether or not they withdraw their advertising. And then there's the voice of the citizens. So how are we adjusting to this era when anyone can be a creator of journalism? So as I said, as you well know, we're currently going under huge pressure in terms of the market turmoil. Populist journalism, which is, you know, trying to survive on a day-to-day basis by peddling populism and sensationalism and ignoring diversity. And undue political pressure. We're seeing this everywhere, and the rush to publish. And just to give you an illustration of the rush to publish, this is an American illustration. Unfortunately, my Greek isn't quite good enough to choose an example from your own media. But here we have the rush to respond to the president-elect's Twitter feed. Every time he puts out something, the media immediately responds. And in this case, you can see that the top story is about his claim, with no evidence, that millions voted illegally. And the second story, the one down, is probably actually the bigger one, which is analyzing his ties and how they could pose a conflict of interest. So that's an example of where sometimes we have to take a deep breath and think, what actually is the real story here? And are we being distracted by that rush to compete with online media? So again, we have this, all the opportunities that have just been listed in terms of what the internet can do in terms of information. But we also have this mixing of public and private expression. We haven't quite got to the bottom of understanding that, the challenges of extremism and propaganda, and a flawed culture of communications. The earlier speakers were talking about hate speech online, were talking about threats of violence and everything else, and we haven't found adequate ways of engaging with these issues of free speech and how we can address these. Now, what makes journalism different from all this other content and communication that's online, and how do we distinguish ourselves? First of all, I think it's very important that we realize that journalism and free speech, they're not exactly the same. With free speech, I have the right to be rude, I have the right to be offensive, I have the right, even if I want to, not to say what's true and what's accurate. I can talk in falsehoods. And if I'm doing that as a private citizen, there is no issue with that. That is freedom of speech. But if you're a journalist, you work within a different set of values. Journalism works in a framework of values which are outlined in this new code. And it's regarding of the other and not self-regarding, as a lot of, you know, what we see on social media is. So what are the core values? There are hundreds of codes of conduct for journalists, and we have a site which brings them all together called the Accountable Journalism Project. But they all boil down to these five core things, which I think we will all be able to agree on, which are accuracy, the independence of the journalists themselves in what they produce, impartiality, to tell all sides of the story, and humanity. And lastly, but very importantly, accountability and transparency. And that's transparency in terms of the ownership of the media themselves, in terms of how you go about doing your job, but also accountability of admitting when we make mistakes. Our pride about not just putting our hands up and saying, you know what, in this article that I published, yes, I didn't get the balance right. Yes, I was missing that voice. Yes, that was a clear mistake. And our failure to do this publicly and prominently and not hide it on page 30 in the newspaper or online is one of the reasons why the public are lacking in trust in what we do, and one of the obvious things that we can do to improve it in the future. So as we've already outlined, journalism is having to compete with propaganda driven by political spin as well as corporate spin, public relations. There are more PR people in London than journalists these days.
which is a good or a bad thing, depending on where you look at it. But it means that, you know, we are now struggling to distinguish ourselves and stand out from the crowd in all the information that, is found online. And one of the big issues which has come up in the US election, and I'm sure you face it in, Greece too, is the issue of fake news. This is what we have to, over the border in the former Yugoslav Republic of Macedonia. I'm sure you saw that the BuzzFeed article looking at these students who were making a fast buck on peddling falsehoods. We need to try and encourage these young people who are deliberately hoaxing people online, that although there is plenty of space for satire, but we must make sure that we are encouraging them not to involve in fake news, because the consequences can be huge. Only yesterday, the New York Times did an interview with one of the fake news creators, and he just said, look, I didn't want to make Trump win. I wanted to get viewers and make some money. So we have to make sure that we're being clear about the possible consequences of this. Now, believe it or not, I'm going to actually recommend CNN and this particular program called Reliable Sources, which CNN in general came under a lot of criticism, quite rightly, about the US election. But we as media, as associations, as broadcasters, as websites, we have a role in media literacy, as in helping our audiences understand what we do, our role, the framework of values and ethics which we work in, and also to help them to identify fake news. So this guy, Brian Stelter, he does programs on how to spot fake news, how to verify information online, and this is going out once a week on America's biggest cable channel. So I think we need to reflect a little bit on how we can use these codes of conduct and how we can use the position we have to play a positive role in educating our audience and engaging with them and listening to them. Obviously, the issue, I mean, I've only been here for a day. As we say in London, if you want to understand what's going on in the minds of the people, you ask a London taxi driver. Now, I got the metro from the station, from the airport, so trying to save money. But from people that I have spoken to in this brief time, they have recognized the same issues which have been raised in the panel already about lack of trust, the perception that of propaganda in news, and we have to really be aware of that and face up to that, and as we try and try and address it. Hate speech was mentioned. Now, the EJN, we've created a 5-point test for journalists about how to spot hate speech in the first place, and so we don't get it confused with other offensive language. And in order for it to count as hate speech under this definition of ours, it has to hit all five of these tests before we will define it as hate speech, and then we'll treat it differently than other kind of political discourse. So first of all, the speaker's status, their position, their motives, and we need to understand if they should be listened to or just ignored. Secondly, the reach of the speech, how far is it going? Is this part of a pattern of behavior, and how far is it traveling? And then the goals of the speech, what are they trying to achieve? Are they trying to encourage violence against particular groups? Is it deliberately intended to cause harm? And then the content itself, is it dangerous? What is it actually saying? And then the climate, the social and economic climate in which that speech exists. Now, if we find that a particular article or a statement from a community leader, religious leader, or politician hits all five of these, we have to treat it with extreme caution. We have to obviously not prevent ourselves from reporting what's been said, but we have to frame it in the context that's needed so that our audience can see it for what it is, and we need to be stronger about calling it out when we do see it. It's currently available in a few languages, but not in Greek, so perhaps we can work on having it translated and it being a useful resource for journalists here. Migration has been a huge topic for Greek media recently. We've created a 5-point guide about how to cover migration,
First of all, make sure that we're dealing with facts and not bias, making sure that we understand the laws around asylum and around the rights of migrants and the definitions legally, and also going back to showing humanity in the way we deal with them and speaking for all. So not just dealing with a tit-for-tat between different political leaders about talking about migration, that we're incorporating the voices of the communities affected that they're moving into or passing through, as well as the refugees themselves, and challenging hate speech, and making sure that when politicians and others do indulge in hate speech, that we call it for what it is and we expose it. So just to conclude, the principles that we as the EJN are trying to encourage in terms of a critical thinking in society is truth and accuracy and fact-based communications, avoiding malice and harm, and transparency and self-correction. I come back to the fact that we must have the humility to admit when we're wrong and to do so publicly, and that will go a long way to improving the trust that we have with our audience. So where do we go from here? These guidelines are, as I see it, the start of a long road. There are hundreds of guidelines that exist. It's how they're implemented and how they're communicated and used to communicate to the public the standards which we're operating in. And we also have to be very careful that as we are trying to form these methods of self-regulation, which are intrinsically complicated, that we don't have any negative effect on the freedom of speech and the ability to journalists to do their job. These things, they operate on two levels, for the public at large and for us as a media community. And as the Ethical Journalism Network, we look forward to working with you all and with the association in how we can use these guidelines, how we can make them more accessible, and how we can work together to make sure that we encourage ethics in all aspects of communication and in online journalism. So I'd like to thank you all for inviting me today, and I look forward to talking to you all and finding ways we can work together to bring the values and the goodwill from this code of conduct into the everyday reality for working journalists and for your audiences. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Λό. Έχει σημασία το ότι τόνισε τις έννοιες της ακεραιότητας και της εγκυρότητας, κάτι που πιστεύω θα απασχολήσει και την επόμενη ομιλία. Ο κύριος Γιάννης Γιόγκας είναι ιδρυτής της Κρυπτία Networks. Η Κρυπτία Networks το 2014 εξαγοράζεται από την PCCW Global, η οποία είναι ο διεθνής βραχίωνας του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών του Hong Kong. Μας μιλάει λοιπόν από τη θέση του Αντιπροέδρου για την έρευνα και την ανάπτυξη της PCCW Global. Παρακαλώ. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Δεν προέρχομαι από το χώρο της δημοσιογραφίας, προέρχομαι από το χώρο της κυβερνοάμυνας και της ανάλυσης δεδομένων. Αλλά ως μέλος ενός διεθνή οργανισμού, η ποιότητα της πληροφορίας που λαμβάνουμε και το γεγονός ότι αυτή η πληροφορία συνήθως διαχέεται μέσα από τα δικά μας κανάλια, είναι πολύ σημαντική για εμάς. Μπορεί να μην ξέρετε ποιος είμαι ή από πού προέρχομαι, αλλά έχω υπάρξει και στους δύο κόσμους, και στον κόσμο του enterprise, της παραγωγικής οικονομίας, αλλά και στον χώρο της καινοτομίας, στους χώρους της ηλεκτρονικής ασφάλειας και της ρομποτικής. Και σήμερα αποτελώ τον Αντιπρόεδρο Έρευνας και Ανάπτυξης της PCCW Global, την οποία πιθανόν να μην γνωρίζετε, αλλά είναι η εταιρεία η οποία εξαγόρασε την εταιρεία που είχα αναπτύξει, την Κρυπτία Networks, η οποία χρησιμοποιούσε τη γνώση που παρήγαγαν τα συστήματα που παρατηρούσαμε, αλλά και τη γνώση που παρήγαγαν άλλα δίκτυα, για να μπορέσουμε να βρούμε το ground truth σε οποιαδήποτε ανομαλία μπορούσαμε να κάνουμε spot σε κάποιο δίκτυο, ώστε να καταλάβουμε αν αυτή η ανομαλία ήταν οργανική, δηλαδή κάτι μεγάλο ή κάτι αναπτυσσόταν, ή ήταν κακόβουλη. Και αυτό μπορούσε να γίνει μόνο μέσα από
διαδικασίες cross-reference between, μεταξύ διαφορετικών δικτύων και διαφορετικών υποδομών. Και γιατί είναι αυτό σημαντικό για έναν τηλεπικοινωνιακό παρόχο σαν και εμάς? Λόγω του γεγονότος ότι είμαστε ένας από τους 10 μεγαλύτερους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους και διαχειριζόμαστε περίπου το 18% του παγκόσμιου ίντερνετ, οι πληροφορίες που μεταφέρουμε ή οι πληροφορίες που ακούμε μπορούν να επηρεάσουν τόσο τη δικιά μας υποδομή, όσο και τον τρόπο λειτουργίας των πελατών μας. Και έχοντας φυσική παρουσία σε 56 χώρες, αλλά και δίνοντας υπηρεσίες σε πάνω από 3.000 πόλεις, 140 χώρες όλο τον κόσμο, έχουμε ένα impact το οποίο δεν θα θέλαμε να ήταν αρνητικό. Και αυτό αποτυπώνεται και από το μέγεθος του δικτύου μας. Έχουμε παρατηρήσει ότι μέχρι σήμερα στα ηλεκτρονικά μέσα δεν υπάρχει καμία λογική ρύθμισης και καμία λογική ελέγχου. Και πιστεύουμε πάρα πολύ ότι η ποιότητα της πληροφορίας και η ακεραιότητα αυτής είναι πάρα πολύ σημαντική, όχι μόνο για την ελευθερία του λόγου και την ποιότητα της ενημέρωσης, αλλά και για την πραγματική οικονομία. Και αυτό μπορεί να έχει άμεσο impact στην πραγματική οικονομία, όπως στην περίπτωση του Syrian Electronic Army, όταν έκαναν hijack το Twitter account του Associated Press και μέσα από μια ψευδή είδηση για την ανατίναξη μιας βόμβας στον Λευκό Οίκο, υπήρξε μια απώλεια στην πραγματική οικονομία της τάξης των 136 δισεκατομμυρίων. Άρα, το γεγονός ότι η πληροφορία δεν ελέγχθηκε και δεν υπήρχε κανένα cross-reference το οποίο θα μπορούσε να δώσει την ασφάλεια στις αγορές ότι αυτό το πράγμα δεν συνέβη και ήταν απλά παραπληροφόρηση, οδήγησε σε μια οικονομική καταστροφή. Φανταστείτε αυτό να συμβαίνει στην καθημερινότητά μας και να μην υπάρχει κανένας έλεγχος ή καμία διασφάλιση της ποιότητας της πληροφορίας. Και γι' αυτό μας άρεσε πάρα πολύ το γεγονός ότι συντάχθηκε αυτός ο κώδικας διοντολογίας, γιατί σημαίνει ότι μπορεί να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου η εμπιστοσύνη στα μέσα να αυξηθεί και να μπορούμε να στηριχθούμε πάλι στην πληροφορία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Γκιώκα. Και τώρα θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον κύριο Βασίλη Βασιλόπουλο, ο οποίος εκτός από Διευθυντής Πολυμέσων και Υπεύθυνος Περιεχομένου της ΕΡΤ, θα μας μιλήσει, φαντάζομαι, και ως επικεφαλής της έρευνας. Κύριε Βασιλόπουλο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που ήρθατε εδώ. Όλοι σας. Πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει πιο σημαντική στιγμή στη ζωή ενός ανθρώπου ο οποίος προσπαθεί να πείσει κάποιους άλλους, έστω και μια μικρή ομάδα, μια μικρή κοινότητα, για κάποιο θέμα, και αυτό διαπιστώνει ότι τελικά δεν χρειάζεται να το κάνει ούτε να κουραστεί για να πείσει, διότι φαίνεται να κινείται μια μάζα και μια συλλογική ευφυΐα προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση για να κατακτά ένα επίτευγμα, να κατακτά ένα στόχο. Εγώ αυτό συνάντησα στην περίπτωση του κυρίου Μάρη και της Ένωσης Εκδοτών Διαδικτύου. Από τον κύριο Σκιοζόπουλο, ξεκινώντας, που είπε την πρώτη, που έκανε την πρώτη πρόσκληση, και τον κύριο Μάρη, που είχα την τιμή να δεχτώ το επίσημο call για την σύνταξη του κώδικα δεοντολογίας, που ουσιαστικά αποτελεί τις καλύτερες πρακτικές που μπορεί να υιοθετήσει σήμερα ένα μέσο ενημέρωσης συμπληρωματικά με τον κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας που είναι αποδεκτός στη χώρα μας από όλους τους δημοσιογράφους, είτε είναι μέλη μιας ένωσης είτε δεν είναι. Αυτός ο κώδικας δεοντολογίας που υιοθετεί η Ένωση Εκδοτών Διαδικτύου είναι ουσιαστικά αυτό το πλαίσιο αυτοδέσμευσης προς το κοινό που διαβεβαιώνει στον κάθε αναγνώστη, θεατή, ακροατή, οποιασδήποτε μορφής δηλαδή διανομής αποφασίσει η ΕΝΕΔ να δώσει περιεχόμενο προς τους χρήστες, τον διαβεβαιώνει ότι προσπαθεί να ασκήσει μια δημοσιογραφία η οποία τελικά κατατείνει προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και του ίδιου του πολίτη, του ίδιου του χρήστη. Η ενημέρωση είναι πολύ σημαντική, είπε ο Γιάννης Γκιώκας προηγουμένως, και έδειξε για τα 136 δισεκατομμύρια απώλεια λόγω ενός μιας αστοχίας στο Associated Press. Και σκεφτείτε λίγο πόσα τέτοια μικρά γίνονται κάθε μέρα. Θα σας πω μονάχα, εμπειρικά,
πριν ξεκινήσω την παρουσίαση πάρα πολύ γρήγορα, ότι όποιος έχει τον πιο έξυπνο αλγόριθμο για να αποφύγει αυτό, είναι ο αυριανός εκδότης και είναι ο ισχυρός εκδότης. Εκεί κατευθυνόμαστε, εκεί πάμε, αυτή είναι η τάση. Ο ισχυρός αλγόριθμος, ο οποίος, όπως ξέρετε, δεν έχει ήθος, δεν έχει κανόνες ηθικής, δεν έχει δεοντολογία, όμως έχει ο άνθρωπος ο οποίος τον φτιάχνει και τον διαχειρίζεται. Αυτόν ακριβώς το ρόλο έχουμε αυτή τη στιγμή όλοι εδώ. Συζητάμε για το πώς η μηχανή θα υπακούσει κανόνες. Ο άνθρωπος θα την κάνει τη μηχανή, λοιπόν, να γράψει και τον κώδικα ο άνθρωπος και θα κάνει και τη μηχανή να υπακούσει σε κανόνες. Με λίγα λόγια, μιλάμε για πρότυπα ουσιαστικά σε αυτή την προσπάθεια που έχει ξεκινήσει με την Ένωση Εκδοτών Διαδικτύου. Μιλάμε δηλαδή για κάτι το οποίο σχετίζεται με διαπιστωμένες αξίες. Πρότυπο είναι κάτι το οποίο το έχει αποδεχτεί ένα ολόκληρο οικοσύστημα σε παγκόσμιο επίπεδο ενδεχομένως και το υιοθετεί κάποιος. Αυτό που υιοθετεί είναι πρότυπο. Δεν θα δώσω τον ορισμό διαφορετικά, αλλά σκεφτείτε λίγο τι έχει κάνει καλά ο Guardian, η Financial Times, η New York Times, η Washington Post, όλα τα μεγάλα μέσα σε αυτό το χώρο που βασίζονται πάνω στο ψηφιακό περιβάλλον, τι καλό κάνουν. Κυρίως κάνουν καλή δημοσιογραφία και δεσμεύονται επ' αυτής. Οι κώδικες, λοιπόν, είναι, συντόμως βλέπετε κάποια στοιχεία και κάποιους τίτλους από αυτά, είναι ουσιαστικά οι καλύτερες πρακτικές που συναντήσαμε πάνω στα καυτά ζητήματα που έχει μπροστά του σήμερα ο δημοσιογράφος, αλλά και ο χρήστης. Τα καυτά ζητήματα τα οποία προέκυψαν, όχι γιατί άλλαξε η δημοσιογραφία, αλλά γιατί άλλαξε η ζωή και άλλαξε και ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε δημοσιογραφία και άλλαξε και το περιβάλλον μέσα στο οποίο διανέμουμε αυτό το περιεχόμενο και κυρίως άλλαξε η κουλτούρα. Όταν λοιπόν βρισκόμαστε σε τέτοιες προκλήσεις όπως η σημερινή, όπου η γλώσσα μίσους είναι μόδα, γιατί έτσι συγκινείται ο αλγόριθμος και αυτό συνέβη και στις εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών, μη σας φάνει παράξενο το τι έκαναν τα social media σε αυτή την περίοδο, συγκινείται από τη γλώσσα μίσους, άρα είναι trend. Πώς μπορεί ένα μέσο ενημέρωσης να προστατευτεί από αυτό? Τι πρέπει να κάνει ένας δημοσιογράφος για να προστατευτεί? Σε άλλο πεδίο, στη λογοκλοπή, που είναι η μεγάλη πληγή στα ελληνικά web-based media. Τι ακριβώς συμβαίνει? Ένας είναι επιχειρηματίας με συντάκτες που δουλεύουν και καλύπτουν το σύνολο του ρεπορτάζ και όλοι οι υπόλοιποι τι ακριβώς είναι, αντιγραφείς? Και πώς επιτρέπει ένα οικονομικό σύστημα, όπως και η διαφήμιση και ο διαφημιζόμενος, να διοχετεύονται πόροι προς αυτόν ο οποίος κλέβει? Πώς θα αντιμετωπιστεί η λογοκλοπή? Ένα άλλο θέμα. Πώς θα αντιμετωπιστεί το ψεύδος? Τα fake news, όπως λέμε. Fake news σημαίνει ότι μια σειρά από άνθρωποι, νοσηροί εγκέφαλοι, δεν ξέρω τι, αρέσκονται στο να δημιουργούν ιστορίες. Και να δημιουργούν ιστορίες οι οποίες αρέσουν να διαβάζονται. Ξέρετε γιατί ποσοστά χρηστών μιλάμε? Με βάση όλες τις διαπιστωμένες παγκοσμίως έρευνες. Δεν είναι πάνω από το 10% των χρηστών αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με τα trolls, με την γλώσσα μίσους και με τα fake news. Αλλά είναι οι πιο θορυβώδεις. Είναι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται συνεχώς με αυτό το αντικείμενο. Είναι αυτοί οι οποίοι δημιουργούν μεγαλύτερη ένταση. Και έτσι διανέμουν και πολύ πιο γρήγορα σε απίστευτες ταχύτητες αυτό το περιεχόμενο. Αυτή είναι η προβληματική διάσταση με τις ψεύδεις ειδήσεις, τα hoaxes ή όπως αλλιώς τα έχετε ακούσει. Είναι πολύ σημαντικό να διαπιστώσουμε και την προβληματική των νέων μορφών αφήγησης. Το storytelling στο web είναι λίγο διαφορετικό. Έχει πάρα πολλά γραφικά, έχει δημοσιογραφία δεδομένων. Εδώ το ψέμα πάει σύννεφο, όπως ξέρετε, αν δεν γίνεται σοβαρή και επαγγελματική δουλειά σε υψηλό επίπεδο, θα μπορεί να κρυφτεί πίσω από στατιστικά και πίσω από πίνακες ένας ολόκληρος ελέφαντας, ο οποίος περνάει πάνω από την αλήθεια και τη συνθλίβει.
και κυρίως στα θέματα αυτά το έχουμε δει αυτό. Μπορεί να το επιβεβαιώσει ο καθένας αν θυμηθεί λιγάκι την ιστορία αυτής της οικονομικής κρίσης. Σίγουρα θα θυμηθεί κάποιο γράφημα το οποίο έκρυβε ψέματα. Βρισκόμαστε σε μια διαδικασία στην οποία, όπως αποκαλεί η ΕΝΕΔ αυτή την πρωτοβουλία της, είναι διαδικασία αυτορύθμισης. Έχουμε την ευτυχή συγκυρία μπροστά μας, το Υπουργείο πλέον, και είναι θετικό αυτό πάρα πολύ για τη στιγμή που συμβαίνει, και είναι σύμπτωση, αλλά είναι μια πολύ ευχάριστη σύμπτωση, να κινείται σε μια κατεύθυνση ρύθμισης. Να λοιπόν πώς συναντώνται οι δύο πόλοι. Αυτοί που αυτορυθμίζονται και αυτοί που είναι υποχρεωμένοι να ρυθμίζουν το πλαίσιο, να ρυθμίζουν την αγορά, να ρυθμίζουν το οικοσύστημα. Ο ένας δημιουργεί το Μητρό με όλο το περιεχόμενο το οποίο ο κύριος Κρέτσος μας περιέγραψε και ο άλλος, η άλλη πλευρά, αυτορυθμίζεται με κώδικες δεοντολογίας και με μια πολύ συγκεκριμένη, ολοκληρωμένη πολιτική ποιότητας, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Όλα αυτά γίνονται γιατί υπάρχει μια κρυφή ατζέντα στη συζήτησή μας. Ας την ομολογήσουμε. Ας είμαστε ειλικρινείς τουλάχιστον με τον εαυτό μας όλοι οι δημοσιογράφοι. Έχουμε τρεις γενιές δημοσιογράφων, οι οποίοι βρίσκονται σε αυτό το οικοσύστημα, στο ψηφιακό οικοσύστημα. Είναι αυτοί που είναι λίγο πιο μεγάλοι από μένα και ας μην έχουν ασπρίσει. Είναι όμως αλήθεια. Κουράστηκαν πάρα πολύ να προσαρμοστούν σε αυτό το περιβάλλον. Έχουν προσαρμοστεί, έχουν ανταποκριθεί στην πρόκληση. Και μάλιστα εξαιρετικά. Πάρα πολλοί είναι και ικανότατοι. Αλλά μέχρι εκεί. Είναι αυτοί οι οποίοι φτάνουν μέχρι την ηλικία μου, δηλαδή τα 50 χρόνια, και είναι αυτοί οι οποίοι συνάντησαν το χαρτί, τη γραφομηχανή και τους πρώτους υπολογιστές στην ίδια αίθουσα σύνταξης, μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Θυμάμαι την ένταση με την οποία χτυπούσα τα πλήκτρα, διότι από τη γραφομηχανή, το να πας στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή, υπάρχει, όπως και να το κάνεις, μια διαφορά. Ειδικά όταν γράφεις με τα δύο δάκτυλα, όπως γράφει το 90% των δημοσιογράφων. Και είχε έρθει τότε ο Πάνος Κολιοπάνος μέσα στην αίθουσα σύνταξης του ΦΛΑΣ, και έβαλε τις φωνές γιατί θα έσπαγα τον υπολογιστή και ήταν και καινούριος. Υπάρχει μια νέα γενιά η οποία έχει γεννηθεί με την οθόνη. Μπροστά της βλέπει μόνο οθόνη. Αν το augmented reality, το οποίο σύντομα θα το δούμε να διανέμεται και από τα μέλη της ΕΝΕΔ σαν προϊόν, είμαι βέβαιος γι' αυτό, είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Εάν υπήρχε, θα λέγαμε ότι αυτά τα παιδιά φορούν μονίμως τα γυαλιά. Είναι η γενιά, η μεγαλωμένη μέσα στο web. Ίσως ξέρουν καλύτερα από τον καθέναν μας και το πώς να λειτουργήσουν μέσα σε αυτό, όχι μόνο να πλοηγηθούν, να γράψουν κώδικα, να σχεδιάσουν το οτιδήποτε. Ακόμα και το να φτιάξουν εφαρμογές. Πολλά από αυτά τα παιδιά έχουν γίνει εκατομμυριούχοι ή έχουν πετύχει σαν start-upers. Λαμπρό παράδειγμα, ο κύριος Γιώκας. Τι γίνεται με αυτή την κατηγοριοποίηση. Οι παλιοί είχαν κανόνες. Δηλαδή, είχαν τον κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας, ο οποίος ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένος. Και ήταν και ιερός. Τα γεγονότα ήταν ιερά, το σχόλιο ήταν ελεύθερο, είχαν 7 άρθρα, τα πίστευαν και τα τηρούσαν μέχρι κεραίας. Το 8ο πάντοτε μιλάει για την εφαρμογή των άλλων 7. Η μέση ηλικία άρχισε τις εκπτώσεις, διότι μαζικά μετακινήθηκε πάρα πολλοί κόσμος μέσα στο χώρο της επικοινωνίας, ειδικά με την απελευθέρωση των μέσων ενημέρωσης. Τα ραδιόφωνα και τους τηλεοπτικούς σταθμούς, περισσότερες εφημερίδες. Δημιουργήθηκε λοιπόν μια κρίσιμη μάζα ανθρώπων, οι οποίοι μπήκαν στην επικοινωνία ξαφνικά, αλλά άφησαν πίσω τους κάποια από αυτά τα οποία θεωρούσαν ως βαρύδια, προκειμένου να κινηθούν επιθετικά. Αυτά που άφησαν πίσω τους, δυστυχώς, ήταν κάποιες αρχές και αξίες. Ήταν η αξιοπρέπεια. Ήταν η τήρηση, η αυστηρή τήρηση του κώδικα δεοντολογίας. Και είναι και η μικρή γενιά, η οποία δεν έχει κατανοήσει για ποιο λόγο εμείς μαζευτήκαμε εδώ σήμερα.
υπάρχει ένα θέμα σε σχέση με το αν υπάρχει ελευθερία στο ίντερνετ, αν μπορώ να κάνω το ό,τι θέλω, να λέω ό,τι θέλω. Δεν θα πρέπει να κακίζουμε αυτούς τους ανθρώπους. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να τους δώσουμε τουλάχιστον την αίσθηση ότι αυτό που κάνουμε είναι κάτι προς οφελός τους, διότι αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Μεγάλες πληγές, υπόθηκε, είναι η λογοκλοπή, τα hoaxes και το clickbaiting. Βεβαίως, η γλώσσα μίσους, αλλά εδώ μιλάμε για κάτι το οποίο σχετίζεται με το business κομμάτι των μέσων ενημέρωσης. Το business κομμάτι των μέσων ενημέρωσης έχει υποστεί μεγάλη ζημιά λόγω της μετάβασης από τα παραδοσιακά στα ψηφιακά μέσα. Αυτή η μετάβαση δεν ήταν εντελώς φυσιολογική. Δεν ακολούθησε δηλαδή μια φυσιολογική ροή η πηγή του χρήματος και του ενδιαφέροντος. Στο business κομμάτι λοιπόν φαίνεται ότι δημιουργεί τεράστια προβλήματα η λογοκλοπή, διότι δεν μπορεί να έχεις μια βιομηχανία για να παράγει ενημέρωση, αλλά κάποιος άλλος να μην έχει απολύτως τίποτα και να μοιράζει τη δική σου ενημέρωση και να μοιράζεστε και οι δύο μαζί την ίδια διαφήμιση. Δεν μπορεί να διακινείται μία ψευδής είδηση και κανείς να μην μπαίνει στον κόπο να την ελέγξει και να δημιουργούνται οικονομικές καταστροφές, όπως αναφέραμε προηγουμένως. Και κυρίως δεν μπορεί να εξαπατά στον χρήστη ότι έχεις κάποια πολύ σημαντική είδηση να του δώσεις με έναν τίτλο μαγνήτη, ο οποίος όμως διαψεύδεται στις 2-3 πρώτες σειρές αφού μπεις μέσα στο περιβάλλον της σελίδας. Η απογοήτευση που νιώθει ο χρήστης και το αυξημένο bounce rate, το ποσοστό εγκατάλειψης, είναι μύθος, διότι κανένας στο χώρο της διαφήμισης, ούτε διαφημιστής, ούτε διαφημιζόμενος, δεν ασχολείται με το ποσοστό εγκατάλειψης, ασχολούνται με τα eyeballs, με τα μάτια. Το είδαν αυτό το περιεχόμενο κάποιοι. Ο αριθμός λοιπόν των επισκέψεων είναι πολύ πιο σημαντικός από το αν έχει απογοητευτεί ο χρήστης από αυτή την τακτική. Θα πρέπει να αλλάξει αυτό, νομίζω. Σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε δημοσιογραφία, θα έλεγα ότι τα έχει πει όλα και δεν χρειάζεται εμείς να κάνουμε τους έξυπνους. Κάποιος ο οποίος δεν ήταν δημοσιογράφος, απάντησε λοιπόν σε κάποιον που ήθελε να του μεταφέρει κάτι πολύ σημαντικό που άκουσε στην αγορά, να λέγεται, για τον ίδιο ή για κάποιο μαθητή του. Ο Σωκράτης, λοιπόν, το πρώτο πράγμα που ρώτησε είναι, συγγνώμη, είναι αλήθεια? Δεν ξέρω, απαντά ο αυτόπτης. Είναι καλό? Δεν νομίζω. Είναι χρήσιμο? Δεν θα το έλεγα. Εντάξει, δεν θέλω να μου πεις τίποτα. Με έναν απλό τρόπο αποδόμησε κάτι το οποίο ακούγεται, ακούστηκε, το είπα, ένα παιχνίδι γύρω από την αλήθεια και σε σχέση με το οικονομικό και το πολιτικό περιεχόμενο της ενημέρωσης, που είναι τα κρίσιμα, γιατί ο πολίτης αυτά τα δύο έχει ανάγκη να είναι γνήσια και αυθεντικά, προκειμένου να λαμβάνει τις αποφάσεις ζωής σε αυτούς τους κρίσιμους καιρούς. Σε αυτό το περιβάλλον λειτουργίας των μέσων έχουμε μια σοβαρή αλλαγή, πάρα πολύ σοβαρή, είναι η αλλαγή μέσα στην αίθουσα σύνταξης. Η αίθουσα σύνταξης πλέον δεν μπορεί να είναι ένα οικοσύστημα ανθρώπων που απλά στελεχώνεται από ανεβαστήρια, όπως εντός εισαγωγικών αποκαλούνται οι συντάκτες που δεν κάνουν άλλη δουλειά, αλλά παίρνουν από το Αθηναϊκό Πρακτορείο ειδήσεις και τις ανεβάζουν σε κάποιο site. Είμαι στέλεχος της ΕΡΤ, είμαι διευθυντής περιεχομένου της ΕΡΤ, άρα μιλάω για τον εαυτό μου, μην αναζητείτε άλλα παραδείγματα. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποια είναι η διαδικασία. Δυστυχώς, αυτή είναι η διαδικασία. Όμως η δημοσιογραφία δεν ασκείται μέσα σε ένα newsroom. Δεν μπορώ να περιμένω κάτι από τους συντάκτες μου, από τους συνεργάτες μου, τους πολύ στενούς συνεργάτες μου που είναι εδώ. Πρέπει να περιμένω κάτι από τους δημοσιογράφους της ΕΡΤ που βρίσκονται εκτός, που βρίσκονται στο ρεπορτάζ, για να έχω κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα πολύτιμο για τους πολίτες, για τους χρήστες. Τι σημαίνει αυτό? Πρέπει να βγει λοιπόν η δημοσιογραφία έξω από το newsroom. Η πηγή δεν βρίσκεται μέσα στο δίκτυο απαραίτητα. Πρέπει να σηκώσεις και το τηλέφωνο, πρέπει να μιλήσεις με κάποιον από κοντά για να πάρεις την πληροφορία. Είχα πει κάποτε στον Κώστα Αρβανίτη, δεν γνωρίζω, δεν ξέρω, και εντυπωσιάστηκε γιατί του είπα δεν ξέρω στην τηλεόραση. Μα δεν είχα πάει, Κώστα μου, να μιλήσω σε κάποιον άνθρωπο για να ξέρω. Συνήθως αυτά
Αυτό είναι το βασικότερο πρόβλημά μας, σαν δημοσιογράφοι. Πρέπει να τα ξέρουμε όλα όταν μας ρωτάνε. Δεν γίνεται όμως δημοσιογραφία στο newsroom μόνο. Υπάρχει μια τάση παγκοσμίως αυτή τη στιγμή και κυρίως τα εργαλεία τα συγκεκριμένα και οι ομάδες εργασίας επάνω σε αυτά είναι τα βασικότερα, είναι τα κεντρικά. Συγγνώμη, ξεχάστηκα να σας δείξω και το slide. Είναι τα κεντρικά στοιχεία της δημοσιογραφίας σήμερα. Είναι η εξακρίβωση της είδησης, η αλήθεια, η πιστοποίησή της. Η εξακρίβωση ότι αυτό που υπόθηκε από κάποιο πολιτικό πρόσωπο, κάποιον οικονομικό παράγοντα, είναι αλήθεια. Η εξακρίβωση ότι αυτό που διακινείται στο web και έχει σαρώσει τα πάντα, ότι είναι αλήθεια. Το verification και το fact-checking, λοιπόν, είναι δύο διαδικασίες επαλήθευσης. Μου έλεγε μια κυρία, την οποία φαντάζομαι θα γνωρίζει ο Τόμ, η Ντρούντι Σαχ στο BBC, έχει 12 άτομα στην δύναμη της βάρδιας της για να κάνουν verification στις ειδήσεις που βλέπουν στα social media ή σε κάποια blogs ή σε κάποια sites, αλλά σε όλο τον κόσμο, προκειμένου να διασταυρώσουν ειδήσεις. Και χρησιμοποιεί εξελιγμένα εργαλεία monitoring και εργαλεία τα οποία έχουν μια δυνατότητα να πιστοποιήσουν την αυθεντικότητα φωτογραφιών και βίντεο, αλλά και το κείμενο, να χτενίσουν όλο το web και ταυτόχρονα να σου απαντήσουν για το αν αυτό είναι μια ψευδής είδηση και από ποιον διακινήθηκε, τι ποιότητας άτομο είναι αυτός που τα διακινεί, τι account είναι, αν έχει ιστορικό το οποίο είναι γκρίζο. Και αυτά τα εργαλεία είναι, σήμερα υπάρχει και στην Ελλάδα ένα, από την ATC, είχα πρόσφατα σε ένα σεμινάριο παρακολουθήσει την παρουσίαση του Reveal, εκεί συνάντησα και την κυρία Ντρούντι Σαχ. Σημαντικό είναι ότι αυτή η διαδικασία μέσα στο newsroom είναι απαραίτητη πλέον. Γι' αυτό λέμε ότι αλλάζει το newsroom και αλλάζει η λειτουργία του. Το fact-checking είναι η δημιουργία μιας ομάδας ετοιμοπόλεμων, πολιτικών ή οικονομικών συντακτών, οι οποίοι μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα πρέπει να απαντήσει αν αυτό που δήλωσε ο πολιτικός τάδε είναι αληθές ή ψευδές. Το BBC οργάνωσε μια τέτοια ομάδα. Ο Παύλος Τσίμας ήταν εκεί όταν έγινε η συζήτηση στο Hub στην Αθήνα, όπου μας υπόθηκε ότι στο BBC υπήρξε ομάδα 8 ατόμων που έκανε fact-checking σε σχέση με όσα λέγονταν γύρω από το Brexit και τι καλό ή τι κακό θα φέρει στη Μεγάλη Βρετανία. Μπορεί να μην τα κατάφερε το BBC. Σημασία έχει όμως ότι το προσπάθησε. Προσπάθησε να δώσει την αλήθεια στον κόσμο. Και αυτή η διαδικασία έχει πολύ μεγάλη αξία, διότι όταν μόνος του ένας δημοσιογράφος προσπαθεί να δώσει, να διασταυρώσει την πληροφορία και να δώσει την ακρίβεια και την αλήθεια προς το κοινό, είναι εξαιρετικά δύσκολο να το πετύχει αυτό. Ένας δημοσιογράφος. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να το πετύχει. Αυτό θα πρέπει να συνιστά διαδικασία η οποία είναι αποδεκτή από το οικοσύστημα. Ποιο θα είναι το αύριο? Ποια είναι τα στοιχήματα? Για να δούμε ποιο θα είναι το αύριο. Τα στοιχήματα είναι για τον εκδότη να κερδίσει την εμπιστοσύνη του κοινού. Σίγουρα για τον δημοσιογράφο να έχει την αφοσίωση του κοινού, να τον αναγνωρίζει το κοινό. Και για την τεχνολογία το στοίχημα είναι να βοηθάει τους άλλους δύο. Υπάρχει και άλλη διάσταση. Αυτή η διάσταση είναι καμπίνκα. Θα μπορούσε να είναι και οπωσδήποτε κάπως αλλιώς διατυπωμένο αυτό το όνομα, αλλά υπάρχει αυτό το ρομπότ και γράφει γύρω στις 30 ειδήσεις την ημέρα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Τόσες γράφουν οι περισσότεροι συντάκτες στα online media την ημέρα, στη βάρδια τους δηλαδή. Αν λοιπόν το ρομπότ μπορεί να γράφει σε άριθμες ειδήσεις, εδώ έχουμε ήδη την πραγματικότητα μπροστά μας. Και θα πρέπει να δούμε και τις προκλήσεις συγκεκριμένες. Ο αλγόριθμος δεν έχει ηθική, έχει όμως την ικανότητα να γράφει ειδήσεις. Ποια είναι η διαφορά με τον δημοσιογράφο? Όλα αυτά που εξήγησε ο Τόμ Λο. Ο δημοσιογράφος έχει δεσμεύσεις, έχει ηθική, έχει υποχρεώσεις. Είναι υποχρεωμένος να πει την αλήθεια, είναι υποχρεωμένος να διερευνήσει, να διασταυρώσει, να συνθέσει. Αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου, την οποία το ρομπότ δεν μπορεί να καταφέρει. Θα αλλάξει κάτι με αυτούς τους κώδικες? Ρωτήθηκα γύρω στις 100 φορές από τότε που επικοινωνήθηκε από την Ένωση Εκδοτών Διαδικτύου ότι θα παρουσιαστούν οι κώδικες και τους έχει αποδεχτεί η ΕΝΕΔ και ότι προχωρά σε ένα σύστημα αυτορύθμισης.
Δεν μπορώ να απαντήσω διαφορετικά. Το ποινικό δίκαιο, όταν αναφέρει ότι το έγκλημα τιμωρείται, δεν περιμένει ο συντάκτης του, ο νομοθέτης, ότι θα σταματήσει το έγκλημα την επόμενη στιγμή. Απλά το αναφέρει. Γιατί? Για να ανασχέσει την τάση. Άρα, λοιπόν, έχουμε την απάντηση σε σχέση με αυτούς τους κώδικες. Τι θέλουμε, σιγά-σιγά, να ενσωματωθούν στην νοοτροπία και στις αντιλήψεις των ανθρώπων που τους διαχειρίζονται ή που διαχειρίζονται το περιεχόμενο. Κυρίες και κύριοι, το επόμενο βήμα έχει ήδη γίνει. Αναφέρθηκε ο κύριος Μάρης σε κάτι πολύ σημαντικό. Αυτό που παρουσιάζουμε είναι δημοσιογραφικές πρακτικές, πλαίσιο αυτοδέσμευσης, δήλωση αποστολής, πολιτική διορθώσεων, διαφημιστική πολιτική, πολιτική ποιότητας, πολιτική ικανοποίηση κοινού, διαδικασία ελέγχου της παραγωγής. Με άλλα λόγια, έχει γίνει το επόμενο βήμα. Έχει γίνει το επόμενο βήμα όταν έχεις τις βασικές απαιτήσεις ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας. Θέλω να ξέρετε ότι σε αυτή την προσπάθεια δεν ήμουνα εγώ. Ήταν η Νικολέτα Νάκο, ο Γιάννης Κελιώτης, ο Χρήστος Παναγόπουλος, η Ναταλία Ανδρικοπούλου, η Παρασκευή Βονάτσου, η Μαρία Νίκη Γιοργαντά, ο Αλέξανδρος Καλαφάτης, ο Γιώργος Κόκαλης, η Μαρία Κοφίδου, ο Νίκος Λουπάκης, η Άννα Ομυρίδου και η Δήμητρα Τζαγαδούρα. Και προσπαθήσαμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό χρησιμοποιώντας μια σειρά από πηγές και μια σειρά από πληροφορίες, τις οποίες εύκολα βρήκαμε εφόσον θέλαμε να παράξουμε ένα πολύ συγκεκριμένο και σοβαρό έργο και να μείνει κάτι από αυτό που κάνουμε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Επικοινωνίας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Βασιλόπουλο. Και τώρα ήρθε η ώρα των ερωτήσεων, όπου φαντάζομαι ότι σε μία αίθουσα γεμάτη από δημοσιογράφους, θα έχουμε πάρα πολλές. Είμαστε στη διάθεσή σας. Παρακαλώ. Μόνο όποιος κάνει την ερώτηση να δηλώνει το όνομά του και την ιδιότητα, ώστε να ξέρουμε και σε ποιον απευθύνει την ερώτηση. Παρακαλώ. Αυτό. Πρωτονοταρίου λέγομαι, είμαι απόφοιτος του τμήματος ποιοτικής δημοσιογραφίας μαζί με τα παιδιά και δημοσιογράφος. Το διάβασα, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ήθελα να ρωτήσω, είστε αποφασισμένοι, η ερώτηση απευθύνεται στην ΕΝΕΔ, είστε αποφασισμένοι να το τηρήσετε και πώς? Μάλλον, πιστεύετε ότι τηρείτε ήδη? Αν δεν τηρείτε, πώς πιστεύετε ότι μπορείτε να το εφαρμόσετε τελικά αυτό τον κώδικα? Ναι, η απάντηση είναι σχετικά απλή. Προφανώς, βλέπουμε σε αυτή τη διαδικασία. Καταρχάς, να καταλάβουμε τι είναι η ΕΝΕΔ. Η ΕΝΕΔ είναι η Ένωση Εκδοτών Διαδικτύου. Επί της ουσίας, δηλαδή, εκπροσωπούμε, θα μπορούσε κάποιος να πει, την εργοδοσία. Είμαστε οι επιχειρηματίες, είμαστε η επιχείρηση. Η επιχείρηση λειτουργεί, είναι ένα κομμάτι, προφανώς δημιουργεί το πλαίσιο, μέσα στο οποίο λειτουργούν διάφορες ομάδες, οι εργαζόμενοι, αλλά και διάφορες δομές. Πήραμε αυτή την πρωτοβουλία, η οποία για μας ήταν μια αρκετά δύσκολη και τολμηρή, μπορώ να πω, πρωτοβουλία. Προφανώς όχι γιατί θέλαμε ένα άλοθη, δεν το χρειαζόμασταν επί της ουσίας. Περισσότερο γιατί θέλαμε να προστατέσουμε την ίδια την ύπαρξή μας. Οι σοβαρές επιχειρήσεις προσπαθούν διαρκώς να εφαρμόζουν, να βάλουν στο τραπέζι κανόνες διαφάνειας, βάσει των οποίων θα υπάρξει ο υγιής ανταγωνισμός που θα προφανώς θα βελτιώσει τη θέση τους και την επιχειρηματικότητά τους. Για μας αυτός ο κώδικας, επί της ουσίας, από τη δικιά μας πλευρά, είναι ένα τέτοιο εργαλείο. Άρα, προφανώς, δεν έχει καμία τυπική υπόσταση, έχει ουσιαστική υπόσταση. Από μόνος του, προφανώς, δεν μπορεί να αποτελέσει, όπως είπε ο κ. Βασιλόπουλος, τίποτα παραπάνω από ένα πλαίσιο. Ένα πλαίσιο που θα μας θυμίζει διαρκώς, θα φέρνει στην επιφάνεια ότι υπάρχουν αυτοί οι κανόνες και βάσει αυτών θα πρέπει να λειτουργούμε. Τα επόμενα βήματα που έχουν ήδη προγραμματιστεί θα κάνουν πιο συγκεκριμένα αυτά τα πράγματα, ώστε αυτός ο κώδικας διοντολογίας να αποκτήσει περισσότερο πρακτική διάσταση. Σε πρώτο επίπεδο, προφανώς, αφορά τα μέλη της Ένωσης. Επιδίωξής μας όμως είναι να, επί της ουσίας, να αποτελέσει βάση μιας ευρύτερης συζήτησης που αφορά και δημοσιογραφικούς οργανισμούς έξω από την Ένωση.
και ενδεχομένως και άλλων χώρων. Γιατί εμείς είμαστε ψηφιακοί εκδότες, προφανώς υπάρχουν και όλοι οι άλλοι εκδότες και όλες οι άλλες εκδοτικές επιχειρήσεις. Άρα, ναι, υπάρχει πολύ σοβαρό πλάνο για το πώς θα κινηθούμε από εδώ και πέρα, ώστε αυτό το πράγμα να μην μείνει μόνο μία θεωρητική προσέγγιση των πραγμάτων. Ναι. Υπάρχουν, για να το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο, ρίχνοντας μια ματιά στον κώδικα, διαπιστώνει κανείς εύκολα ότι πάρα πολλά από και τα μέλη της ΕΝΕΔ και φυσικά όλα τα site που υπάρχουν στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων όμως και μέλη της ΕΝΕΔ, έχουν τεράστια απόκληση από αυτά που γράφει ο κώδικας. Αυτή η τεράστια απόκληση για να γεφυρωθεί χρειάζονται, δεν ξέρω τι χρειάζεται, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί σε πολλά από τα σημεία η απόκληση οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχουν έσοδα από αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, η βιωσιμότητα των μέσων βασίζεται στη λάθος λειτουργία τους. Όταν λοιπόν θα έρθει ένας κώδικας ο οποίος θα τους πει δεν πρέπει να το κάνεις έτσι όπως ξέρεις και βγάζεις έσοδα από αυτό, αλλά διαφορετικά, είναι διατεθειμένος ο εργοδότης να κάνει αυτή την αλλαγή για χάρη της ποιότητας. Πρώτον, και δεύτερον, πώς θα το κάνει, θα υπάρξει πρόστιμο αν δεν το κάνει. Και ύστερα, ποιος θα βάλει πρόστιμο, ο εργοδότης τον εργοδότη, γιατί η ΕΝΕΔ είναι ένωση εργοδοτών. Πώς θα περιφρουρίζετε τη λειτουργία του εαυτού σας? Η απάντηση είναι, νομίζω, μία λέξη, αυτορύθμιση. Οι επιχειρήσεις και οι επιχειρηματίες έχουν ένα πλεονέκτημα. Μπορεί να συζητούμε μεταξύ τους, έχουν συγκεκριμένο αριθμό, σχετικά μικρό. Γιατί είναι λίγοι. Μπορεί να έχει μια εκδοτική επιχείρηση να έχει 500 ανθρώπους, ένας είναι ο ιδιοκτήτης. Ένας ιδιοκτητών έχει αυτό το πλεονέκτημα. Βρίσκονται οι ιδιοκτήτες μεταξύ τους, συνομιλούν και παίρνουν τις αποφάσεις τους. Προφανώς υπάρχει το κομμάτι της συμφωνίας. Για να φτάσουμε στο σημείο εδώ, προφανώς υπήρξε μια συμφωνία που αφορούσε το σύνολο των μελών της ΕΝΕΔ. Δεν είμαστε εκεί προφανώς σήμερα, έτσι. Αυτό όμως το συνθετικό προϊόν είναι προϊόν σύνθεσης, το οποίο εξετάστηκε εντελεχώς από το σύνολο των μελών της Ένωσης, αποτελεί ένα πρώτο σημείο αναφοράς βάσει του οποίου θα υπάρξουν οι επόμενες συζητήσεις. Όποιος μπορεί και θέλει να προσαρμόσει το επιχειρηματικό του μοντέλο πάνω σε αυτή την πρακτική, θα το πράξει. Όποιος δεν το κάνει, προφανώς θα αποβληθεί ή θα αποχωρήσει ως μια φυσική απόρρεια των επιλογών του. Και από εκεί και πέρα ο καθένας κρίνεται εκ του αποτελέσματος. Ας κρατήσουμε από αυτή την απάντηση, ότι, και νομίζω το είπε και ο κύριος Μάρης στην ομιλία, ότι είναι ζήτημα ύπαρξης πια για τους εκδότες του να αλλάξει το τοπίο. Να πω κάτι πάνω σε αυτό που ρώτησε η κυρία. Σιωζόπουλος, είμαι αντιπρόεδρος της ΕΝΕΔ και μιλώ εκ μέρους της ΕΝΕΔ. Από την όλη συζήτηση, άκουσα μερικά ενδιαφέροντα πράγματα. Ναι. Άκουσα από τον κύριο Βασιλόπουλο, τον φίλο μου, για τα fake news. Άκουσα επίσης για το fact checker. Πολύ ωραία πράγματα. Μεγάλο πρόβλημα και στην ΕΝΕΔ και στα site της ΕΝΕΔ αυτό. Θα σας πω μια ιδέα που μου ήρθε, γιατί παρακολουθώ τα αμερικάνικα trends και για να δώσουμε λίγο έτσι και ενδιαφέρον στο διάλογο εδώ πέρα. Στη μελλοντική δημοσιογραφία, ο βασικός παράγοντας που διαφοροποιεί και εμπορικά, σας μιλάω ως εργοδότης, το ένα site από το άλλο, είναι το confidence. Δηλαδή, ποιο είναι το πιο αξιόπιστο. Πού θα βρεις μια είδηση που να ξέρεις ότι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Μερικά μέσα, πολύ επώνυμα στην Αμερική, βρήκαν τον εξής τρόπο. Και αναρωτιέμαι, μήπως αυτός είναι ένας τρόπος που τον εφαρμόσουμε και στην ΕΝΕΔ, ο οποίος εμέσως αυξάνει την αξία των site που είναι στην ΕΝΕΔ. Έχει ένα αστείο όνομα αυτός ο τρόπος. Λέγεται Pinocchio Point Systems. Ο Pinocchio ήταν ο γνωστός ψεύτης των παραμυθιών που λέμε στα παιδιά μας. Ο fact-checking μηχανισμός, λοιπόν, και έχω δει πάρα πολλά ψέματα στα site, πάρα πολλά παραμορφώσεις της αλήθειας. Γενικά τα fake news και η προπαγάνδα δίνουν και παίρνουν, και ιδίως στην Ελλάδα, έτσι, τη χώρα των εντυπώσεων. Το Pinocchio System, λοιπόν, και είναι ένα θέμα, ποιος παίζει αυτό το ρόλο, καταγράφει δίπλα σε κάθε site που πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη. Πόσες φορές το μήνα, πόσες φορές το εξάμηνο. Αυτό έχει από μόνο του ένα εμπορικό αποτέλεσμα. Όταν φτιάξαμε την ΕΝΕΔ, ο συνδετικός μας κρίκος ήταν η μέτρηση. Ψάχναμε μία μέτρηση κοινώς αποδεκτή και κοινώς αποδεκτούς κανόνες που να εμποδίζουν τους απατεώνες. Το bounce rate που ανέφερε ο κύριος Βασιλόπουλος πάρα πολύ σωστά είναι ένα ποιοτικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή και σκεφτόμαστε σοβαρά να το εντάξουμε στο reporting της ΕΝΕΔ.
Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά site τα οποία δημιουργούν fake κίνηση. Fake κίνηση τι σημαίνει, βάζουν ένα link σε ένα site που έχει πολλή κίνηση, χτυπάνε το άλλο site το δικό τους, φεύγει κατευθείαν ο user γιατί δεν έχει καταλάβει τι του έχει συμβεί. Αυτό μπορεί να το πουλήσει ο επιχειρηματίας στη διαφημιστική αγορά. Δεν έχει αξία όμως για το audience, ο κόσμος δεν το ξέρει. Άρα, για να επανέλθω, ο σκοπός μας στην ΕΝΕΔ είναι να πουλήσουμε, αν θέλετε, το χυδαίο όρο, ποιότητα. Με αυτόν τον τρόπο εξυπηρετούμε και τον ρόλο της ενημέρωσης και των ενημερωτικών site και τον επιχειρηματικό σκοπό και την καλή δημοσιογραφική δουλειά που είχαμε παλιά. Έχοντας κάνει 12 χρόνια στην τηλεόραση, θυμάμαι στην τηλεόραση όταν έβγαινε δημοσιογράφος και έλεγε λάθος είδηση, παρετείται ο διευθυντής ειδήσεων την επόμενη μέρα. Έχει συμβεί στην αρχή του Μέγα με τον κύριο Μοσχοβίτη. Ενέτη 91-92. Οι νεότεροι δεν τα θυμάστε αυτά. Άρα γίνεται σαφώς αυτό που σας λέω. Τι σημαίνει Pinocchio Point System? Το μεγάλο ερώτημα, το ενδιαφέρον για τους πιο senior εδώ της παρέας, ποιος το εφαρμόζει αυτό? Θα μπορούσε η ΕΝΕΔ να εφαρμόσει ένα Pinocchio Point System? Ίσως δεν έχει τα resources. Δεν είμαστε μια πλούσια χώρα ή πλούσιοι φοβερά επιχειρηματίες με άπειρους δημοσιογράφους για να έχουμε το αβαντάζ να κάνουμε fact-checking επιτροπή. Όπως πολύ άκουσα σωστά, έχει το BBC. Έτσι. Και σας αφήνω με αυτόν τον προβληματισμό. Αλλά υπάρχει τρόπος να κάνεις enforcement ποιότητα και να έχεις και κέρδος. Αυτό ήθελα να κάνω illustrate. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Ζαχαρός, μετά η κυρία Χαϊματά. Παρακαλώ. Για να επανέλθω στις ερωτήσεις, υπάρχει ένα θέμα στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Κρέτσος εκτενώς και στο οποίο πραγματικά θα πρέπει μάλλον να εστιάσουμε. Ο κύριος Κρέτσος είπε ότι υπάρχει βρύθι μάλλον το διαδίκτυο από απόψεις ανθρώπων που προτρέπουν άλλους ανθρώπους να πυροβολήσουν, να κάνουν διάφορα τέτοια, και αυτό είναι μια δυστυχής αλήθεια. Πρόσφατα, με αφορμή αθλητικά γεγονότα, η κυβέρνηση προχώρησε σε μια μάλλον καλή πρωτοβουλία, που έλεγε τέλος πάντων ότι θα εφαρμοστεί ο νόμος για όποιον προτρέπει μέσω των πρωτοσέλιδων, για παράδειγμα, σε πράξεις βίας. Η ερώτηση απευθύνεται κυρίως προς τον κύριο Κρέτσο και νομίζω ότι ξέρω την απάντηση, αλλά νομίζω ότι θα ήθελα να την ακούσω κιόλας από τα χείλη του. Αυτό το πράγμα γιατί τις προηγούμενες δεκαετίες δεν συνέβη ποτέ? Τι ακριβώς συμβαίνει? Ποια είναι αυτή η παθογένεια που απαγορεύει στη δικαιοσύνη να παρεμβαίνει όταν έχουμε ποινικά αδικήματα? Δεν ξέρω αν θα σας ικανοποιήσει η απάντησή μου. Νομίζω ότι... Εντάξει, εδώ έχουμε δύο σοβαρά θέματα. Το πρώτο είναι ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης από τη φύση τους έχουν δύναμη και καλώς κάνουν και έχουν δύναμη. Δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος θεωρώ ότι... Το πρόβλημα είναι ότι δεν είχαμε διαφανείς σχέσεις ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς και αναφερόμαι κυρίως στο χώρο της τηλεόρασης και είχαμε μία πολύ μεγάλη σύνδεση του πολιτικού μάλλον συστήματος με το χώρο της τηλεόρασης και κάπου εκεί αγνοήθηκε ο χώρος του διαδικτύου, όπου ο χώρος του διαδικτύου ουσιαστικά έγινε η κερκόπορτα για να φωλιάσει το μίσος, φωλιάσει μια αντιπαράθεση η οποία δεν βασίζεται σε επιχειρήματα. Βέβαια, το διαδίκτυο δεν είναι μόνο αυτό, δηλαδή πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Είναι ευτύχημα το ότι οι πολίτες μπορούν να εκφράζουν τις απόψεις τους. Και είναι ευτύχημα που οι πολίτες, δηλαδή τα κοινωνικά μέσα δικτύου, για παράδειγμα, είναι το lobbying των φτωχών. Εκεί όπου μπορούν να εκφραστούν, καμιά φορά με έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι τεκμηριωμένος, γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν βγάζουν κέρδος. Δηλαδή, ο καθένας μπορεί, ας πούμε, να ασκήσει και μια δημοσιογραφία του εαυτού του. Και ένας λόγος που χάνουν σε αξιοπιστία τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης είναι ακριβώς αυτός. Δηλαδή, ότι είναι πολύ στενά συνδεδεμένα με τα κυρίαρχα συμφέροντα και τις κατεστημένες, ας το πούμε, σχέσεις εξουσίας και ισχύως. Ο χώρος του διαδικτύου δεν είναι ακριβώς έτσι. Ακριβώς όμως επειδή δεν είναι έτσι και επειδή ακριβώς το κράτος δεν, και οι ανεξάρτητες αρχές, θέλω να μιλήσω και είναι ευτύχημα ότι έχουμε επιτέλους ΕΣΥΡΟΥ, άρα κρίμα που δεν έχουμε αυτή τη στιγμή και μια παρέμβαση από το ΕΣΥΡΟΥ, αλλά είμαι σίγουρος ότι στο σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε, αλλά ας πούμε και το ΕΣΥΡΟΥ και το κράτος δεν κοίταξαν όλα αυτά τα χρόνια να φέρουν μία ρύθμιση
για το διαδίκτυο. Νομίζω ότι ζούμε πολύ μεγάλες αλλαγές και στο χώρο της ενημέρωσης και στο χώρο της πολιτικής και τα μέσα πάβουν να γίνουν μέσα. Γίνονται επίσης και από πομπή γίνονται και τα ίδια δέκτες μέσω της νέας τεχνολογίας. Γι' αυτό ακριβώς απαιτείται αυτορύθμιση, γι' αυτό ακριβώς απαιτείται εκπαίδευση και κατάρτιση, γι' αυτό ακριβώς απαιτείται να διαμορφωθούν οι συνθήκες, ώστε οι πολίτες να έχουν πολύ πιο έντονη, αναβαθμισμένη και ανεπτυγμένο αίσθηκτο και κριτήριο όσον αφορά τις ειδήσεις που καταναλώνουν. Βεβαίως πρέπει να παρεμβαίνει. Όταν υπάρχουν βίντεο που προατρέπουν άλλους ανθρώπους να τους δολοφονήσουν, προφανώς πρέπει να παρεμβαίνει. Δεν καταλαβαίνω. Όπως κάνουμε κριτική στην πολιτική εξουσία, πρέπει να κάνουμε κριτική και σε άλλες μορφές εξουσίας. Να το κριτικάρετε εσείς οι δημοσιογράφοι. Δεν το θεωρούν όλοι αυτονόητο. Η κυρία Χαϊματά, παρακαλώ. Ειλικρινά δεν ξέρω από πού να αρχίσω την ερώτησή μου, γιατί θέλω να πάρω πραγματικά απαντήσεις και όχι απλώς να τοποθετηθώ. Εχθές κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο μία είδηση που αφορούσε στο γιο του Φιντέλ Κάστρο, του προσφάτως αποθανόντος. Την είδηση την ανέβασε πρώτο ένα site μεγάλης επισκεψιμότητας, μη μέλος της ΕΝΕΔ, και την αναπαρήγαγαν μετά σοριδών όλα τα μέλη της ΕΝΕΔ. Αφορούσε στη θέρα και τις ημέρες του Αντώνιο Κάστρο, ενός γοητευτικού άνδρα της Κούβας, του οποίου είχαν χρεώσει όλο το ΑΕΠ της χώρας. Έτσι. Και μετά άρχισαν να γράφουν ότι είχε συνάψει ερωτικές σχέσεις με 30.000 γυναίκες. Πράγμα, νομίζω εγώ προσωπικά, απίθανο. Λοιπόν, είναι αστείο, αλλά αυτή η είδηση δεν κοστίζει πουθενά, προσέξτε, δεν κοστίζει σε ζωές, κύριε Κρέτσο, δεν κοστίζει, κύριε Βασιλόπουλε, σε χρήματα. Δηλαδή δεν βρίσκεις έναν ελέφαντα πίσω από κάποιο γράφημα, αλλά κερδίζει. Αυτή η είδηση κερδίζει σε κλικς, σε επισκεψιμότητα, κερδίζει μεθαύριο σε διαφήμιση, σωρευτικά. Η ερώτησή μου είναι απλή. Κύριε Κρέτσο, εσείς πρόσφατα δημιουργήσατε ένα μητρό online μέσο. Σε ποιο βαθμό μπορεί να τελεί υπό την αίρεση της παραμονής στο μητρό αυτό, η τήρηση αυτού του κώδικα διοντολογίας, τόσο σε ειδήσεις που κοστίζουν, όσο και σε ειδήσεις που κερδίζουν. Έτσι, σε ειδήσεις που μπορεί αύριο να φέρουν μεγάλη επισκεψιμότητα. Και πραγματικά τα δικαστήρια και όλες αυτές οι δομές, αυτό είναι μια τοποθέτηση, υπάρχουν ήδη. Υπάρχουν κώδικες διοντολογίας, υπάρχουν νόμοι. Φυσικά και μπορούν να παρεύουν οι εισαγγελείς. Εξαιρετική είναι αυτή η προσπάθεια και πρέπει να τη συγχαρούμε όλοι. Όμως, όπως υπάρχουν πειθαρχικές δομές, πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες σε ενώσεις συνδικαλιστικές, όπως υπάρχουν διοικητικά πρόστιμα και ποινές στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και σε άλλες ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, θεωρώ ότι με κάποιο τρόπο θα μπορούσαν να υπάρχουν κατασταλτικές. Και πραγματικά το λέω γιατί δεν έχω την καλύτερη εντύπωση για το επάγγελμα. Έτσι, οι κατασταλτικές δομές ή μια επιτροπή, κάτι για το τσεκάρισμα αυτό της αληθοφάνειας. Η ερώτηση είναι προς τον κύριο Κρέτσο και προς τον κύριο Βασιλόπουλο, αν θέλει. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Σόνια. Νομίζω ότι υπάρχει κοινό το οποίο με πολύ μεγάλη ικανοποίηση καταναλώνει τέτοιο περιεχόμενο και δεν νομίζω ότι είναι κακό. Σαφέστατα υπάρχει ένα τέτοιο είδος περιεχομένου. Είναι το infotainment κομμάτι της δουλειάς. Και λίγο ψεματάκι και λίγο τραβηγμένο. Αρέσει σε πάρα πολλούς, βρίσκονται σε όλες τις έρευνες αυτά τα δείγματα κοινού. Και δεν είναι μικρά σε ποσοστό. Αυτό όμως απέχει από το να διακινείται μια πληροφορία, η οποία έχει και λίγο μίσος μέσα, έχει μια τάση διάκρισης,
να εντοπίζει κάτι σε σχέση με τη θρησκεία, το χρώμα, τις σεξουαλικές προτιμήσεις, την ικανότητα ενός ανθρώπου, ενδεχομένως την κινητική προβληματική του κατάσταση. Πολλές φορές το ψεύδος κρύβει μία διάθεση να βγουν στην επιφάνεια όλα τα ταπεινά ελαττήρια ενός εγκλήματος που προδιαγράφεται, αλλά βεβαίως ποτέ δεν γίνεται. Πάντα όλα αυτά έχουν μια σκοπιμότητα. Αν μείνουμε στη διασκέδαση, οκ. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Το βλέπω να γίνεται και βλέπω ότι υπάρχει και πολύ μεγάλο κοινό. Βλέπω και εγώ σαν διευθυντής περιεχομένου του RGR ότι υπάρχει τέτοιο κοινό το οποίο αρέσκεται στο να διαβάζει τέτοιες ανάλαφρες ειδήσεις. Σημασία πάντα έχει το ότι στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει όλοι να γίνουν λίγο πιο υπεύθυνοι σε σχέση με το αν ο συντάκτης τους ελέγχει αυτά που γράφει. Και αν ο διευθυντής σύνταξης, εάν ο επικεφαλής ενός newsroom δέχεται να γράφει ο καθένας ό,τι θέλει, σίγουρα δεν είμαστε σε δημοσιογραφικό περιβάλλον, δεν συνέβαινε ποτέ αυτό στο παρελθόν και φαντάζομαι θα σου έχουν πετάξει και σένα, ελπίζω να μην σου συνέβη, αλλά εμένα τουλάχιστον μου πετούσαν τα χαρτιά ότι έγραφα, το πέταγε ο αρχισυντάκτης, ο διευθυντής σύνταξης επανειλημμένος. Γιατί διαφωνούσε με μια έκφραση, με μια σύνταξη. Πόσο μάλλον σήμερα είναι αδικαιολόγητο να γράφονται πράγματα από την κοιλιά μας, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Δεν μπορεί να το διανοηθεί κανένας. Διότι αφορούν ζωές, αφορούν καταστάσεις. Και ειδικά μέσα στην κρίση, σκεφτείτε λιγάκι τι είχε γίνει με εκείνο το mail του μηχανικού αυτοκινήτων από την Κρήτη. Όλες αυτές οι καταστάσεις είχαν οδηγήσει σε ένα παροξισμό όλη την κοινωνία. Εύκολο είναι να γίνει και σήμερα αυτό. Δεν είναι καθόλου δύσκολο. Αυτό λέω. Δεν ξέρω αν κατέχω την απόλυτη αλήθεια, αλλά να το περιγράφω. Αλλά... Η ερώτησή μου είναι αν θα παραμένουν στο online... Μπορώ να πω κάτι, γιατί να απαντήσω, γιατί κατάλαβα λίγο τη φύση της ερώτησης. Εγώ πιστεύω ότι το βασικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή της ελληνικής αγοράς των μέσων ενημέρωσης δεν είναι η απουσία ρύθμισης, είναι η υπερβολική ρύθμιση πολλών πραγμάτων, στους τύπους ενώ, όχι στην ουσία. Η αυτορύθμιση που προτείνουμε εμείς έχει άλλα χαρακτηριστικά. Ζητάμε δηλαδή από την πολιτεία να ρυθμίσει ακόμη περισσότερο το τοπίο ενημέρωσης. Ζητάμε να δώσει περισσότερα εργαλεία στα χέρια των εισαγγελέων ή του οποιοδήποτε, ώστε να καταθέτει μηνύσεις κατά το δοκούν, ώστε ο δημοσιογράφος να φοβάται να γράψει οτιδήποτε, γιατί γνωρίζει ότι θα μηνυθεί, ακόμη και αν ξέρει ότι κατέχει την αλήθεια και ξέρουμε ότι αυτός θα τον μηνύσει, θα τον εξαντλήσει οικονομικά, ηθικά, ώστε να καταλήξουμε τέλος σε ένα ψέμα το οποίο είναι συνολικό και είναι, ας πούμε, μια βασική αρχή που όλοι αποδεχόμαστε. Το πρόβλημα της ελληνικής αγοράς δεν είναι η ρύθμιση. Θεωρώ ότι η υπερβολική ρύθμιση είναι το πρόβλημα. Αν δούμε τις ανεπτυγμένες μηδιακές αγορές, την Αμερικάνικη, παραδείγματος χάρη, υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ελευθερία στο τι μπορεί και να γράψει κανείς. Αυτορυθμίζεται όμως πολύ πιο έντονα η ίδια η αγορά, ακριβώς βασιζόμενη πάνω σε αυτή την ελευθερία που της δίνεται. Οι επιχειρηματίες ρυθμίζουν την αγορά, οι επιχειρήσεις τους και στο τέλος το αναγνωστικό τους κοινό. Όταν βάλουμε πάρα πολλούς κανόνες ρύθμισης, τότε είναι νομίζω ο πιο καλός τρόπος επί της ουσίας να πετύχουμε ακριβώς το ανάποδο αποτέλεσμα. Άρα θεωρώ, τουλάχιστον όσον αφορά την Ένωση, δεν ζητάμε ότι η πολιτεία επιπλέον ρύθμιση. Ζητάμε να παίξει το ρόλο της που είναι εποπτικός, να καθορίσει τους βασικούς κανόνες και μετά ερχόμαστε εμείς και φαντάζομαι και άλλες δυνάμεις αγοράς, οι οποίοι πρέπει να αυτορυθμιστούμε, προφανώς όλοι κρινόμενοι από το τελικό καταναλωτή που είναι ο αναγνώστης μας ή ο αγοραστής ενός προϊόντος κτλ. Άρα δεν θεωρώ ότι πρέπει να επιδιώκουμε μεγαλύτερη ρύθμιση. Τιμωρία θα σε διώξω από το Μητρό αν γράφεις για τον γιο του Κάστρο. Σχήμα λόγου, λέω. Ή οποιοδήποτε Μητρό. Υπάρχει ρύθμιση και δεν αφορά όμως τη αφορά το ποινικό κώδικα, δεν αφορά τα μέσα ενημέρωσης, αφορά τον οποιονδήποτε. Άρα δεν πρέπει να το συζητάμε ως κάτι, νομίζω, εξαιρετικό. Ενώ είναι εξαιρετικό, αλλά δεν αφορά μόνο τα μέσα ενημέρωσης. Παρακαλώ. Πάνω σε αυτό, θέλω να πω ότι υπάρχει και ευρωπαϊκή νομοθεσία αναφορικά με τη διασπορά μίσους,
και όλη αυτή τη ρητορική. Να απαντήσω στο αυτό που είπε η κυρία Χαϊμαντά. Εμείς στο Μητρό Online Media και γενικότερα εκ της θέσεώς μας δεν μπορούμε να μιλήσουμε για το περιεχόμενο. Εμείς δεν παρεμβαίνουμε στο περιεχόμενο. Δεν είναι δική μας δουλειά. Αυτό είναι δουλειά των ανεξάρτητων αρχών, των επαγγελματικών ενώσεων και των εκδοτών και των δημοσιογράφων. Χαιρετίζουμε την προσπάθεια που κάνει η ΕΝΕΔ. Μακάρι αντίστοιχη προσπάθεια, αντίστοιχο κείμενο να μας έρθει και από το ΕΣΟΥΡΟΥ και από την ΙΣΥΑ, προκειμένου να διαμορφωθεί ένας κανονισμός λειτουργίας για το Μητρό, για περιπτώσεις όπου κάποια μέλη πραγματικά παραβιάζουν ένα βασικό κώδικα δεοντολογίας που έχει να κάνει με την κλοπή του περιεχομένου. Αλλά γι' αυτό είπα και προηγουμένως ότι είναι η ώρα και οι δημοσιογράφοι να πάρουν κάποιες πρωτοβουλίες και οι εκδότες και οι ανεξάρτητες αρχές να αριθμίσουν τα θέματα του περιεχομένου, διότι πραγματικά είναι ενοχλητικό αυτό το οποίο μπορεί κανείς να δει στο διαδίκτυο και το οποίο αδικεί, γιατί στο διαδίκτυο επίσης, στο Twitter, μπορείς να βρεις και τις πιο έξυπνες ατάκες, τις πιο καλές κριτικές, τα πιο έτσι πραγματικά επεξεργασμένη, σοβαρή αρθρογραφία που δεν θα τη δεις, ας πούμε, σε έντυπα και στην τηλεόραση. Τι μας θέλει. Συγγνώμη, Δημήτρη. Εγώ θέλω να σας θυμίσω ότι την ερχόμενη εβδομάδα είναι η δίκη των γυναικών που διαπομπέθηκαν από το κράτος και τους δημοσιογράφους. Οι φωτογραφίες τους βγήκαν στον αέρα με δημοσιογραφική επιλογή και βεβαίως σε κάποιους και με την παρέμβαση ή συμφωνία των ιδιοκτητών. Οπότε αυτή δεν είναι η επισήμανση. Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη λοιπόν, πολιτικά ουσιαστική, ότι αυτές οι γυναίκες δεν ήταν πόρνες, κατηγορήθηκαν από το κράτος, διαπομπεύθηκαν από τους δημοσιογράφους και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και συστημικά και τα λεγόμενα μη συστημικά. Δύο βρίσκονται εκτός ζωής και σήμερα κάθονται στο δόλιο του κατηγορουμένου αντί να κάθονται άλλοι. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Η μικρή αφορμή που είπε για το γιο του Φιντέλ, εγώ σας λέω αυτό που θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα. Είναι μια καθημερινότητα. Και εδώ και τα newsroom και οι δημοσιογραφικοί υπογραφές και οι κώδικες είναι για να τηρούνται καταρχήν από τους βασικούς παίχτες, που είναι αυτοί που έχουν τη γραφίδα και Κωστά. Την υπογραφή. Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε. Να λύσουμε μία παρεξήγηση. Οποιοδήποτε θέμα αφορά από την υιοθέτηση ενός πλαισίου, το οποίο καλείται πλαίσιο αυτορύθμισης, μέχρι την το οποιοδήποτε μέτρο κύρωσης, οποιοδήποτε αποτέλεσμα φέρει η εφαρμογή ή μη εφαρμογή αυτού του πλαισίου, είναι αρμοδιότητα αυτού που το σέβεται και το τηρεί. Κανενός άλλου. Ούτε καν αυτού που το συνέταξε. Κανόνας. Δεύτερον, ένα πλαίσιο δεοντολογίας είναι ένα πλαίσιο αυτοδέσμευσης καλών πρακτικών. Δεν είναι νομικό κείμενο. Δεν έχει διατάξεις νομικές. Θα σας πω λοιπόν ότι στην ΕΡΤ αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κείμενο 20 σελίδων της ΝΕΡΙΤ, το οποίο πιθανότατα το έχουν γράψει νομικοί και καλείται πλαίσιο δεοντολογίας της ΝΕΡΙΤ. Δεν υπάρχει κανόνας δεοντολογίας, δεν υπάρχει πλαίσιο δεοντολογίας στην ΕΡΤ. Εισηγήθηκα μια τέτοια πρόταση. Είναι από την ίδια μήτρα της ίδιας έρευνας που παρήχθη το έργο αυτό που έχουμε στα χέρια μας αυτή τη στιγμή. Έχει γίνει ουσιαστικά η δουλειά της τροποποίησης και αυτό βγαίνει σε διαβούλευση σήμερα κιόλας. Σε εσωτερική διαβούλευση για τους δημοσιογράφους της ΕΡΤ και για τους ανθρώπους περιεχομένου, αλλά και τους τεχνικούς και τους πάντες. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι στο παρελθόν υπήρξε η προσπάθεια να υποκατασταθεί η λειτουργία των κανόνων δημοσιογραφικής δεοντολογίας με ένα νομικό πλαίσιο. Θυμάστε ότι έχουν ασκηθεί και αγωγές στο παρελθόν. Ήταν μόδα οι αγωγές από κάποιον πρώην υπουργό συγκεκριμένα. Αυτό δημιούργησε σοβαρότατα προβλήματα στη λειτουργία του τύπου. Η λειτουργία του τύπου δεν θα πρέπει να έχει προβλήματα, θα πρέπει να έχει κανόνες. Αυτό ήθελα να πω μόνο. Πάντως, η διαπόμπευση έγινε με εισαγγελική παραγγελία, άρα εκεί το κράτος λειτουργήσε όπως ορίζουν οι νόμοι. Η αυτορύθμιση των εκδοτών έπρεπε να εμποδίσει τη δημοσιοποίηση των φωτογραφιών. Είναι αυτό που διακρίνει τις δύο εξουσίες.
ο εκδότης ή ο εκδοτικός οργανισμός δεν υπακούει στις βουλές της πολιτείας, του κράτους, της δικαστικής. Δεν είμαστε δηλαδή, ο εκδότης, ο ρόλος του δεν είναι να εκτελεί συμβόλαια, ακόμη και είναι κρατικά. Είναι να αναζητεί την αλήθεια και να κρίνει βάσει πλαισίων το τι δημοσιεύει, με ποιον τρόπο και τι δεν δημοσιεύει. Αυτό είναι, νομίζω, η διαφορά μεταξύ ενός του νόμου και ενός κώδικα αυτορύθμισης. Και εγώ πολύ σύντομα, συγγνώμη. Εδώ τώρα θα δυσαρεστήσω λίγο τη συνομιλητή μου, διότι όταν έχεις εκδότες και ιδιοκτήτες των μέσων ενημέρωσης, οι οποίοι ταυτόχρονα ασκούν παράλληλες δραστηριότητες και προωθούν άλλα συγγενή επιχειρηματικά συμφέροντα, τότε εκεί τα πράγματα λίγο περιπλέκονται. Όταν ενδεχομένως έχεις πιο καθαράους κανόνες και εργοδότες, εκδότες, οτιδήποτε, οι οποίοι πραγματικά ασχολούνται αποκλειστικά με το χώρο της ενημέρωσης, νομίζω ότι αυτός είναι ένας πιο έτσι, συνήθως, έτσι, μια πιο ασφαλής, ας το πούμε, πιο ασφαλής δρόμος να αποφεύγονται τέτοιου είδους φαινόμενα. Βέβαια, μιλάς για ηθική και η ηθική, κατά την άποψή μου, δεν αφορά τη δραστηριότητα, αφορά το άτομο και την προσωπικότητα. Οπότε θεωρώ ότι κάποιος μπορεί να είναι ηθικός και να έχει πολλαπλή δραστηριότητα και να είναι απολύτως ανήθικος και να έχει μια στοχευμένη. Καταλαβαίνω ότι λες προφανώς, αλλά δεν θεωρώ ότι μπορεί να αποτελέσει βασικό, ξέρεις, καταλυτικό κανόνα. Το όνομά μου είναι Γιώργος Γκατζιάς, είμαι καθηγητής στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και διευθυντής του προγράμματος Διοίκησης Πολιτισμικών Μονάδων και ασχολούμαστε με τις πολιτιστικές βιομηχανίες. Όλα αυτά που λέτε, εγώ πρώτα απ' όλα θέλω να συγχαρώ την προσπάθειά σας και τη συγχαίρω για ένα και μόνο λόγο. Γιατί αυτή τη στιγμή αρχίζω να καταλαβαίνω μετά από τα 17 χρόνια που βρίσκομαι στην Ελλάδα, γιατί ήμουν στο εξωτερικό πριν, ότι αυτό που αναζητάνε όλοι είναι μια ρύθμιση και μια σωστή λειτουργία του συστήματος, που μπορεί να μην υπήρχε και ειδικά στα ψηφιακά μέσα. Η έρευνα που είχα κάνει στην Αγγλία ήταν για τη ρύθμιση του τηλεοπτικού συστήματος, του ραδιοτηλεοπτικού συστήματος στη Βρετανία, από όλον τον 20ο αιώνα. Το θέμα της αυτορύθμισης, υπάρχουν δύο θέματα εδώ πέρα. Η αυτορύθμιση που λέμε self-regulation και stature regulation, δηλαδή η ρύθμιση που γίνεται από το κράτος. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ποτέ δεν λειτουργήσε αυτό το σύστημα, δηλαδή της αυτορύθμισης και το stature regulation, δηλαδή οι ανεξάρτητες αρχές δεν έχουν λειτουργήσει, τώρα προσπαθούν να λειτουργούν και εγώ συγχαίρω όλες αυτές τις προσπάθειες. Η αυτορύθμιση με τους διαφημιστές και με όλα αυτά δεν έχει λειτουργήσει στην Ελλάδα. Στη Βρετανία έχει λειτουργήσει, έχω γράψει ένα βιβλίο που λέγεται The Dynamics of Regulation, Global Control, Local Resistance και αναφέρω όλα αυτά τα θέματα μέσα. Το ζητούμενο είναι εδώ πέρα να δούμε ότι αυτός ο κώδικας είναι μια αρχή. Εγώ τον συγχαίρω. Το ζητούμενο που τίθεται εδώ πέρα είναι ποιος θα ρυθμίσει τους ρυθμιστές. Γιατί είναι ένα αιώνιο ερώτημα που τίθεται ποιος ρυθμίζει τους ρυθμιστές και ποιοι είναι οι ρυθμιστές. Αυτή τη στιγμή εγώ συγχαίρω τους εκδότες της Ένωσης Εκδοτών Διαδικτύου ότι θέλουν να αυτορυθμιστούν και να αποκτήσουν αυτή τη ρύθμιση στο δικό τους περιβάλλον, που είναι πάρα πολύ θετικό. Το διαδίκτυο όμως είναι ένα παγκόσμιο μέσο. Και αυτό που έχω να πω είναι ότι αυτός ο κώδικας είναι πολύ καλός σαν αρχή, αλλά έχει κάποια προβλήματα. Πρώτον, όταν κάνουμε κώδικες διοντολογίας για την έντυπη επικοινωνία, μιλάμε για έντυπο τύπου, για έντυπη επικοινωνία. Όταν κάνουμε κώδικες για ραδιοτηλεοπτική επικοινωνία, μιλάμε για τη ραδιοτηλεόραση. Όταν κάνουμε κώδικες όμως για το ψηφιακό περιβάλλον, μιλάμε για μια άλλη επικοινωνία που είναι ιδιωτική ψηφιακή επικοινωνία. Και μιλάμε για ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αντιληπτό, γιατί αυτό το καινούριο μέσο, η ψηφιακή επικοινωνία, τι έχει. Όταν μιλάμε, δεν γράφουμε, ούτε μεταδίδουμε στη τηλεόραση. Είμαστε στο διαδίκτυο, δηλαδή είναι το άτομο στο διαδίκτυο. Και το άτομο μπορεί να μιλήσει ιδιωτικά ή μπορεί να μιλάει ταυτοχρόνως και δημόσια. Εκείνη τη στιγμή είναι πώς αυτοπεριορίζεται το άτομο, ώστε να μην γίνεται χυδαίο, να έχει αυτή την ποιότητα και να έχει όλη αυτή την αξία. Και εδώ είναι το θέμα ότι ο κώδικας αυτός εδώ πέρα, τι θέλει να φέρει. Θέλει να φέρει στους Έλληνες δημοσιογράφους του διαδικτύου την παιδεία. Και αυτό που εγώ συγχαίρω αυτή τη στιγμή και θα ήθελα να ρωτήσω, μπορείτε να εκπαιδεύσετε τους Έλληνες, τους δημοσιογράφους ή και αυτούς που είναι στο διαδίκτυο, να έχουν αυτή την παιδεία σήμερα και να κρατήσουν αυτή την αξιοπιστία. Υπάρχει αυτή η αξιοπιστία αυτή τη στιγμή στο σύστημα το ελληνικό?
Γιατί και στους πολιτικούς και στις τράπεζες και γενικότερα αυτή η αξιοπιστία αναζητείται. Αν μπορείτε να το κάνετε αυτό, εγώ σας συγχαίρω και είμαι μαζί σας. Και ένα άλλο θέμα το οποίο έχει μεγάλο πρόβλημα είναι πώς ορίζεται το γενικό δημόσιο συμφέρον. Αυτά είναι σημεία που μπορούν να βελτιωθούν και να πάμε ακόμα πιο μπροστά. Σας ευχαριστώ. Αν θέλετε να πείτε κάτι από αυτού, θα ήθελα τη γνώμη σας. Απλώς να πω για τους δημοσιογράφους, επειδή τους γνωρίζω πάρα πολύ, του ελληνικού διαδικτύου, οι οποίοι λιδωρούνται καθημερινά από το σύνολο ή των θεσμών και των υπολείπων δημοσιογράφων. Όταν λες ότι είναι παιδιά αμόρφωτα που κάνουν copy-paste και δεν κάνουν τίποτα άλλο, δεν ξέρω, θα μιλήσω για το δικό μου οργανισμό. Εγώ ξέρω ότι εγώ μαθαίνω από αυτούς τους ανθρώπους, είναι νέοι άνθρωποι, πολύ πιο μορφωμένοι από πολλούς άλλους ανθρώπους που έχω γνωρίσει στη ζωή μου ή γνωρίζω. Δυναμικοί άνθρωποι με όραμα. Αποκλεισμένοι απόλυτα από οποιαδήποτε οργανωτική δομή, οι οποίοι είναι βέβαια λίγο αφημένοι στη τύχη τους. Έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι, κατά την άποψή μου, διαμορφώνουν αυτούς τους κώδικες. Δεν είναι δηλαδή ότι έρχεται κάποιος και έχει την υπέρτατη αλήθεια. Πηγάζει από μια καθημερινή πρακτικότητα. Εγώ είμαι σε αυτό το χώρο 15 χρόνια. Ξέρω εκατοντάδες ανθρώπους, νέους, που εργάζονται και είναι απολύτως αξιόλογοι. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι, πριν ξεκινήσουμε, ότι εν έτη 2016 η ΕΣΥΕΑ, που είναι η ένωση που εκπροσωπεί το δημοσιογραφικό δυναμικό στην Ελλάδα, δεν αναγνωρίζει τους εργαζόμενους στο διαδίκτυο ως δημοσιογράφους. Βρείτε μου άλλη μια χώρα στον κόσμο που συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, αυτό δεν αφορά την ιδιοκτησία. Αυτό αφορά το πλαίσιο, αυτό αφορά τους ανθρώπους που εργάζονται. Λοιπόν, αυτά τα ζητήματα είναι πολύ σοβαρά. Δυστυχώς είμαστε πάρα πολύ πίσω. Εμείς παίρνουμε μια πρωτοβουλία. Προφανώς πρέπει να υπάρξουν πολύ περισσότερες. Και δεν μπορούν να εξαντλούνται από τη δικιά μας προσπάθεια, προφανώς και όχι μόνο. Εντάξει. Αυτό εγώ θέλω να πω για τους δημοσιογράφους. Παρακαλώ. Στο σχολείο σας, νομίζω ότι θέλει να τοποθετηθεί ο κύριος Λό. Έτσι κι αλλιώς θίξατε ένα θέμα που είχε διεθνή διάσταση. Ας ακούσουμε τι έχει να μας πει. Yes, just to add something on what you said about self-regulation. I mean, it works differently in every country. Every country has a slightly different model, and in Greece, you're going to have to find the one that works here. In Indonesia, for example, the press council is a mixture of the owners, of editors, of journalists, which are nominated by their colleagues, by community leaders and religious leaders also have someone on the regulatory council, and then also someone readers as well. You know, and IPSO in the UK, which you know about, have recently looked to add members of the public onto their board to make sure that it's not just the owners who are part of the regulatory body, so that it's wider. I agree with you. Regulation works in three ways. It works on the industry level, in terms of internal ombudsman, codes of conduct, governance, and everything else. It works on the journalist, personal level, and now it also works on the audience's own level, about what they decide to publish. And that goes back to, in school, what are we teaching children about how they use the internet? What are we teaching them about what is the right way of doing this? I think what's more important, because there are so many different models you can take off the shelf, but it's who is on there. And does the public trust them? And if the public doesn't have trust in the people who are actually sitting on the regulatory body, it doesn't matter how good the framework is, then it's not going to have the desired effect. So the process by which you have people on whatever regulatory body is perhaps formed in the future, that, I say, is almost as important as whatever framework that you decide to use. Can you define the public interest? Can I define the public interest? Well, it's definitely not the opposite of it, which is what is of interest to the public. I think you have to deal with a case-by-case basis. There's no one definition. Okay, there was a good one example in the UK recently. There was an MP who was sitting on a committee deciding about laws about prostitution and about other things related to that, and he had a big public profile. His family was a big part of his image and everything else. And a newspaper did a sting to show that he was hiring male prostitutes. Now,
normally, if someone in their personal life decides to do that, it's not of the public interest. There's no argument ethically about why you would expose someone to do that. But because he's on a committee which is looking at laws about prostitution, there's a clear public interest argument. So there's no one definition, but you have to, you know, look at each example and make sure that there is a good reason to be publishing these kind of stories. How to draw the line. Ονομάζομαι Θεόφιλος Κοτσίδης, είμαι ιδιοκτήτης της εταιρείας Oyster Ελλάς. Προέρχομαι από τη διαφήμιση. Προσπαθώ, τελικά δεν είναι το δικό μου, κάτι άλλο είναι. Διάβασα για λίγο το κώδικα, προσπαθώντας να κατανοήσω λίγο όλα αυτά που συζητάμε. Καταρχήν να πω ότι είναι μια εξαιρετική προσπάθεια, και όχι μόνο μια προσπάθεια, είναι μια πολύ σημαντική αρχή. Παρά το γεγονός όμως ότι δυστυχώς η ΕΝΕΔ εκπροσωπεί τους μισούς, να πω έτσι χάρη συζητήσεως εκδότες, αυτό σημαίνει ότι και οι άλλοι μισοί πρέπει να υιοθετήσουν κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά, επειδή συζητήσαμε και ο Κώστας Βαρβανίτης ανέφερε περί τη δίκη, επειδή ξέρουμε όλοι από πού προέρχονται οι ειδήσεις, στις σελίδες 72 έως 74 διάβασα στο κομμάτι των εργασιακών σχέσεων αναφέρονται θέματα περί συμφερόντων, ότι οι δημοσιογράφοι ναι, δεν μπορούν να έχουν δύο παράλληλες δουλειές, γιατί υπάρχουν συμφέροντα. Τώρα αυτή είναι μια ερώτηση που αφορά όλους, το ξέρω, δεν θέλω να ανοίξω μεγάλη συζήτηση, αλλά τι να κάνω. Το θέμα είναι γιατί οι δημοσιογράφοι υλοποιούν συμφέροντα και δεν κάνουν τη δουλειά τους. Και το δεύτερο που μου έκανε επίσης πιο μεγάλη εντύπωση είναι ότι λέει ότι ο δημοσιογράφος απαγορεύεται απολύτως να ασκεί παράλληλες δραστηριότητες στις περιπτώσεις που ασχολείται σε εταιρείες επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων ή εργάζεται ως επιστημονικός συνεργάτης σε πολιτευτές και βουλευτές σε γραφεία τύπου Υπουργείων ή άλλων θεσμικών αρχών. Πώς θα γίνει αυτό? Δηλαδή, ερώτηση προς τον Δημήτρη Μάρη κυρίως. Εάν οι δημοσιογράφοι αυτοί, ξέρουμε, δουλεύουν εκεί, δεν θα γράψουν σε κανένα από τα site σας κάτι? Αυτό λέει εδώ. Το κύριο ερώτημα είναι, γιατί δεν θέλω τώρα, το λέω χάρη να συζητήσεις, έτσι το ξαναλέω, δεν θέλω να ανοίξω μεγάλη κουβέντα, γιατί ξέρω ότι δεν λύνονται αυτά σε τέτοιες συζητήσεις. Το ζήτημα είναι, οι δημοσιογράφοι που δουλεύουν έστω στα site της ΕΝΕΔ, υιοθετούν τον κώδικα ή μόνο οι εταιρείες? Ο κώδικας αφορά τις εταιρείες. Στα site της ΕΝΕΔ δεν εργάζονται δημοσιογράφοι, όπως προανέφερα, γιατί δεν αναγνωρίζονται ως τέτοιοι από την ένωσή τους. Είναι υπάλληλοι γραφείου, ξέρω εγώ. Θέλω να πω κάτι άλλο. Το ξεπερνάω έτσι, τυπικά, αλλά δεν το ξεπερνάω. Σε σχέση με αυτό που ανέφερες πριν, είναι ότι, κοίτα να δεις, σχέση εξαρτημένης εργασίας με αυτόν που ελέγχει και αυτός που ελέγχει και ελέγχεται, προφανώς είναι μια, κατά την άποψή μου, αντίφαση. Όμως, αυτός ο κώδικας διοντολογίας δεν αποτελεί ένα κείμενο στατικό το οποίο υποστηρίζει ότι περικλεί την υπέρτατη αλήθεια. Ούτε πρόκειται να παραμείνει ως τέτοιο. Πιστεύω ότι πρέπει να είναι ένα δυναμικό κείμενο, μια αφετηρία. Προφανώς δεν συμφωνούμε σε όλα, όλοι, από ό,τι αναγράφεται. Θα είναι κάτι που θα εξελίσσεται καθώς εξελίσσονται και οι καταστάσεις. Όσο πιο δυναμικό είναι, τόσο καλύτερο. Και αν γίνει και προϊόν τριβής μεταξύ ενδιαφέρον φορέων, ενώσεων, της πολιτείας, ιδιωτών, πιστεύω ότι αυτό που τελικά θα προκύψει μπορεί να είναι διαφορετικό από αυτό που έχουμε σήμερα μπροστά μας, θα είναι κάτι όμως πιο χρήσιμο. Άρα θεωρώ ότι είμαστε ανοιχτοί στο να συζητήσουμε και πρέπει να συζητήσουμε ως αγορά το σύνολο των διατάξεων, των πραγμάτων τα οποία αναφέρονται σε αυτό το κώδικα. Το λέω γιατί μη θεωρούμε ότι εδώ πέρα υπάρχει κάτι το οποίο από σήμερα, ναι, προφανώς τα μέλη της ΕΝΕΔ σήμερα θα ξεκινήσουν άμεσα τη συζήτηση ουσιαστική, η οποία θα πάρει πολύ καιρό προφανώς, μήνες. Και θα έχει τριβές σε σχέση με το αν τηρούμε και με ποιο τρόπο τηρούμε αυτά που ήδη αναφέρουμε.
και θα κριθούμε, νομίζω, από το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας. Αλλά και οι άλλοι φορείς της αγοράς, μαζί με εμάς. Ναι. Ένα λεπτό θα πάρουμε. Προς τον κύριο Κοτσίδη, μια Γιάννη, συγγνώμη. Αυτό που βλέπουμε είναι μια σύντομη εκδοχή ενός μεγαλύτερου κειμένου. Αυτό απαντά στην ερώτησή σας, διότι αναλύεται με κάθε λεπτομέρεια τι σημαίνει αντίθετο συμφέρον, σύγκρουση συμφερόντων. Αυτή είναι η έννοια, έτσι. Δεν κρύβει κάτι ιδιαίτερο δηλαδή πίσω από αυτό. Δεν υπηρετεί το δημοσιογράφο συμφέροντα. Δεν το είπα γι' αυτό, σε καμία περίπτωση. Ναι, το λέω ότι είναι ένα διπλάσιο σε έκταση κείμενο, τουλάχιστον. Όμως είπαμε ότι στην παρουσίαση θα υπάρξει αυτό, προκειμένου να είναι και πιο εύπεπτο, έτσι. Θα είναι στη διάθεση βεβαίως όλου του κόσμου που ενδιαφέρεται και το αναλυτικό κείμενο. Αλλά προσέξτε λίγο κάτι σε σχέση με τις συγκρούσεις συμφερόντων, σε σχέση με αυτούς που δουλεύουν σε γραφεία τύπου ή κάνουν το ίδιο ρεπορτάζ. Ο κώδικας δημοσιογραφικής δεοντολογίας, τη ΕΣΥΑ όπως συνηθίζεται να λέγεται, το αναφέρει αυτό. Είναι συμβατό με όλες τις διατάξεις σε όλο τον κόσμο. Πιστέψτε με, κύριε Κοτσίδη, δεν θα συναντήσετε σε άλλη χώρα κάτι διαφορετικό. Σε όποια χώρα θέλετε. Ευχαριστώ. Ναι, εδώ να κάνω και εγώ ένα σχόλιο με τη σειρά μου. Άλλο η ορθότητα του περιεχομένου του κώδικα και άλλο η δυσκολία υλοποίησης. Αυτό είναι δεύτερο στάδιο κουβέντας. Λοιπόν, μου λένε εδώ ότι πρέπει να συντομεύουμε την κουβέντα. Άρα, δίνω το λόγο τώρα και η τελευταία ερώτηση ανήκει στην κυρία στο τέλος. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ανδριοπούλου από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης. Θα ήθελα απλά να σταθώ σε αυτό που είπε και ο κύριος Μάρης για τους φορείς της αγοράς. Και μιλάμε πολύ για αυτορύθμιση, και για το πώς μπορεί να συνδυαστεί με τη ρύθμιση. Μία ενδιάμεση λύση είναι η συρρύθμιση. Και θα σας παραπέμψω στην πρόσφατη συμφωνία που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις 4 μεγάλες εταιρείες, τους παρόχους. Ποια είναι η ευθύνη δηλαδή που έχουν, η συντακτική ευθύνη που έχουν οι πάροχοι και ίσως σε μια μετέπειτα συζήτηση να πρέπει να είναι και κάποιοι εκπρόσωποι από την Google, το Facebook εδώ στην Ελλάδα, για να υπάρξει μια καλύτερη συνεργασία όσον αφορά τη διάδοση ψευδών ειδήσεων, τη συντακτική τους ευθύνη, όπως έγινε αντίστοιχα η συμφωνία αυτή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καταπολέμηση βίντεο ρητορικής μίσους και ομιλίες μίσους. Οπότε υπάρχει και μια ενδιάμεση χρυσή τομή που μπορεί να αναζητηθεί. Απλά αυτό ήθελα να σχολιάσω. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Αγγέλα Νταρζάνου, λέγομαι, από την εφημερίδα Αυγή. Θέλω να πω ότι έριξα μια ματιά στον κώδικα. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή προσπάθεια. Ότι είναι αρκετά πλήρες. Μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο, αλλά και άλλους που δουλεύουν και στον έντυπο τύπο και στην τηλεόραση. Μπορεί να βοηθήσει επίσης φοιτητές δημοσιογραφίας ή φοιτητές των τμήματων μέσων επικοινωνίας. Με αυτή την έννοια θέλω να πω ότι μπορεί να έχει και έναν εκπαιδευτικό χαρακτήρα, στο βαθμό μάλιστα που δίνει και κάποιες οδηγίες πολύ πρακτικές. Θέλω να πω δηλαδή ότι έτσι με μια πρώτη ματιά που έριξα, νομίζω ότι είναι μια πολύ ικανοποιητική, μια πραγματική συμβολή σε αυτό που λέμε δεοντολογία, δημοσιογραφική δεοντολογία, ηθική κτλ. Τώρα, από ό,τι έχω καταλάβει, η συζήτησή μας στρέφεται κυρίως στο πώς αυτός ο κώδικας δεοντολογίας μπορεί να γίνει περισσότερο εφαρμοστέως. Πώς μπορούν με κάποιο τρόπο να υποχρεωθούν εντός εισαγωγικών ή να ενθαρρυνθούν επιχειρήσεις διαδικτυακές να τον εφαρμόζουν. Και γι' αυτό το πράγμα θέλω να ρωτήσω και την Ένωση Εκδοτών, αλλά και την Γενική Γραμματεία. Υπάρχει κάποιος τρόπος έτσι ώστε να ενθαρρύνονται οι επιχειρήσεις οι οποίες εφαρμόζουν αυτό τον κώδικα, να συνεχίσουν να τον εφαρμόζουν. Και υπάρχουν κάποια μέτρα που μπορεί να ληφθούν έτσι ώστε οι επιχειρήσεις που δεν τον εφαρμόζουν και τον παραβιάζουν με συστηματικότητα να σταματήσουν να το κάνουν αυτό περιθωριοποιούμενες, ας πούμε, με κάποιο τρόπο. Γιατί από ό,τι κατάλαβα, εδώ πίνει, πώς να σας πω,
πειθαρχικές κυρώσεις δεν υπάρχουν και δεν θέλετε να βάλετε και ενδεχομένως σωστά δεν θέλετε να βάλετε, διότι ο κώδικας της ΕΣΥΕ, επί παραδείγματι, που έχει πειθαρχικές διαδικασίες, δεν ήταν πάντα πολύ επιτυχημένες και μέσω των πειθαρχικών συμβουλίων και ο τρόπος, εν πάση περιπτώσει, που λαμβάνονται οι αποφάσεις, έχουν φέρει πάρα πολλές αντιδράσεις. Άρα, λοιπόν, εάν στο σκεπτικό το δικό σας δεν είναι, ας πούμε, μια πειθαρχική δίωξη, όπως είναι πολύ εμφανές, ποιοι είναι οι τρόποι να ενθαρρυνθούν οι επιχειρήσεις, ώστε να καλύπτουν, να συνεχίσουν να εφαρμόζουν ή αυτές που δεν εφαρμόζουν να σταματήσουν να κάνουν αυτές τις πρακτικές, τις κακές πρακτικές. Πρακτικά, εμείς προτάσουμε την ποιότητα, ανοίγουμε το διάλογο με τους φορείς, ανοίγουμε όμως και τον διάλογο με την αγορά, με τους διαφημιζόμενους, με τους εκπροσώπους τους και επιδιώκουμε να πείσουμε τα μέλη μας, αλλά το σύνολο της αγοράς που εμπλέκεται γύρω από εμάς, ότι η ενίσχυση και η υποστήριξη ενός τέτοιου προτύπου θα βελτιώσει το σύνολο της αγοράς. Ως εκ τούτου θεωρούμε σημαντικό, καθώς υιοθετείται αυτός ο κώδικας ως κάτι σημαντικό από μέλη αλλά και από συνεργάτες, θα υπάρχει ένα διακριτό πλεονέκτημα, ένα διακριτό όφελος για αυτούς που επί της ουσίας τον εφαρμόζουν. Τώρα, τι συμβαίνει με κάποιον που δεν τον εφαρμόζει? Όσον αφορά το κομμάτι της Γιάς μας Ένωσης τουλάχιστον, αυτό γίνεται μια συστηματική παράβαση, η οποία έχει κακόβουλη, προφανώς, είναι κακόβουλη, ας πούμε, προέλευσης. Υπάρχουν οι διαδικασίες εσωτερικές της Ένωσης για να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους ζητήματα. Φαντάζομαι το να αποβληθεί κάποιο μέλος από μια Ένωση, έστω και που δεν αντιπροσωπεύει το 100% της αγοράς, για λόγους ποιότητας, λόγους μη τήρησης κανόνων διοντολογίας, δεν είναι ό,τι καλύτερο. Δεν είμαστε Ένωση, η οποία είμαστε Ένωση ιδιοκτητών. Δεν έχουμε πειθαρχικό. Δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ, γιατί θα ήταν και λίγο αστείο και θα ήταν και λίγο υποκριτικό και λίγο μη ρεαλιστικό. Άρα, φαντάζομαι ότι μέσω αυτή τη αυτορύθμιση, η αυτορύθμιση δεν αφορά μόνο τους εκδότες, αφορά το σύνολο της αγοράς, θα επέλθει μια βελτίωση. Άρα, όλοι θα πιστούν ότι εφαρμόζοντας πρότυπα ποιότητας θα βελτιώσουν τη θέση τους. Είτε είναι εργαζόμενοι, είτε είναι επιχειρηματίες, είτε είναι άνθρωποι που σχετίζονται με τον χώρο. Αυτή είναι η δικιά μας αυτή τη στιγμή λογική. Δεν υπάρχει κάτι άλλο στον ορίζοντα. Μπορεί να ακούγεται λίγο ίσως ρομαντικό, αλλά δεν είναι. Είναι πρακτικό και πιστεύουμε σε αυτό. Από και εγώ κάτι. Καταρχάς, εγώ θεωρώ ότι η ποιοτική ενημέρωση έχει μέλλον και ως έντυπα και ως ιστοσελίδες επενδύσει στο ανθρώπινο δυναμικό τους και στην ποιότητα, νομίζω ότι θα πάνε καλά. Αυτό βέβαια μένει να αποδειχθεί, αλλά έχω την αίσθηση ότι στην Ελλάδα, όπου πλέον οι πολίτες έχουν δει πάρα πολλά και από τους πολιτικούς και από όλους όσους βρίσκονται σε θέση ισχύως και οι πολίτες φιλτράρουν πολλές φορές αυτά που ακούν, νομίζω ότι υπάρχει δίψα για πραγματικά δέσμευστη και ενημέρωση η οποία είναι εμπεριστατωμένη. Τώρα, σε αυτό που λέει η κυρία Νταρζάνου, εμείς φτιάχνουμε ένα μητρό online media το οποίο έχει ως βασικό στόχο τη διαφάνεια. Και όσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο γραφτούν, θα έχουν και πρόσβαση στην κρατική διαφήμιση. Και θεωρούμε απαράδεκτο τα λεφτά του ελληνικού λαού να πηγαίνουν σε site τα οποία είναι αμφιβόλου ταυτότητας, ενδεχομένως δεν απασχολούν δημοσιογράφους και τέλος πάντων νέμονται με κάποιο τρόπο που έχει να κάνει με τις ικανότητες των ιδιοκτητών τους, ας πούμε, να διαμορφώνουν σχέσεις συναλλαγής και φιλικές σχέσεις με πρόσωπα της εξουσίας. Άρα, αυτό το μητρέο μπαίνει σε λειτουργία τον επόμενο μήνα και θεωρούμε ότι αυτό το βήμα του να συνταχθεί ένας κώδικας δεοντολογίας σε μια εποχή όπου η κρίση έχει πλήξει και τη διαφήμιση και το χώρο των μίντια, γελιόμαστε. Βέβαια, δεν τον έχει πλήξει τόσο πολύ όσο νομίζουμε, διότι για παράδειγμα για το διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες φαίνεται ότι υπήρχαν αρκετά χρήματα. Αλλά τέλος πάντων, είναι ένα γενναίο βήμα σε μια εποχή κρίσης. Κάποιοι ιδιοκτήτες να θέλουν να βάλουν κώδικες διοντολογίας και ίσως είναι λίγο παράξενο που αντίστοιχα βήματα δεν έχουν γίνει από τις συνδικαλιστικές ενώσεις σε ένα χώρο
όπου υπάρχει πολύ μεγάλο έδαφος για ανασφάλιστη εργασία. Ελπίζω ότι και η ΕΣΥΑ θα μας στείλει ένα αντίστοιχο κώδικα δεοντολογίας. Είναι ευχάριστο ότι μέσα σε αυτόν τον κώδικα βέβαια υπάρχει και ο κώδικας που είχε συνταχθεί, αν δεν κάνω λάθος, το 2007 ή 2008 από την ΕΣΥΑ. Ελπίζουμε να έχουμε αντίστοιχο βήμα και διάθεση και από το ΕΣΥΡΟΥ, ώστε να διαμορφώσουμε ένα αγκανισμό λειτουργίας με στόχο ώστε τα χρήματα της κρατικής διαφήμισης, τα χρήματα του ελληνικού λαού, να δίνονται και με κάποιο κριτήριο. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τους ομιλητές μας. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ. Το πρώτο βήμα έγινε. Περιμένουμε τα επόμενα. Το στοίχημα είναι στα επόμενα. Και η συζήτηση συνεχίζεται έξω. Σας ευχαριστούμε πολύ.